Να τα πούμε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Εντάξει, βρήκαμε και το προφίλ που θέλαμε. Εννοείται. Καλά πήγε. Καλή εβδομάδα, τι κάνετε? Μια χαρά, πιασμένος είστε? Αυτό είναι. Κουράζει φίλε το Σαββατοκύριακο. Η σπλήνα μου ήταν. Αυτά τα έχω αποβάλει ήδη. Δεν υπάρχουν πλέον. Καλημέρα σας, καλή Χαίρετε. Εβδομάδα. Ακούτε Λίμπερο 107,4, τον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Είναι εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνο. Είναι με Κωνσταντίνο Τσίψιο. Είναι. Και Κωνσταντίνο Παπαδομανολάκη. Είναι και αυτός, ναι. Θα τα πούμε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί. Ναι. Καλό καλοκαίρι να πούμε επιτέλους, ποδοσφαιρικά έτσι. Τέλειωσαν τα play-off που περιμέναμε πώς και πώς. Τα περιμέναμε. Τα περίμενες πριν ξεκινήσουν? Εγώ ναι. Εγώ τα περίμενα έτσι. Όχι, δεν τα περίμενα. Δεν σου είχε λείψει το ποδόσφαιρο, ρε φίλε? Όχι. Τι να σου λείψει? Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν μου είχε λείψει. Εσένα, ναι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν μου είχε λείψει. Το αγγλικό ποδόσφαιρο. Λίγο εδώ να ασχολούμαστε, ρε παιδί μου, τι έγινε, τι δεν έγινε. Δεν είναι. Να σου πω κάτι, το ποδόσφαιρο εμένα μου λείπει τους πρώτους μήνες μετά το καλοκαίρι που είναι και τα ευρωπαϊκά μάτς που θα παίξει και κανένα μάτσο Άρης. Ξέρω εγώ, ναι. Θα παίξει κανένα μάτσο ΠΑΟΚ. Θα έχει λίγο ενδιαφέρον. Τώρα που κλείσει η Λίβερπουλ, είχε τελειωμένο πρωτάθλημα. Μόνο το πρωτάθλημα ήθελα να ξεκινήσει τη Λίβερπουλ για να το πάρει. Αυτό είναι το μοναδικό που play-off ελληνικά δεν μας ενδιαφέρουν. Ναι. Απέκτησε ένα ενδιαφέρον χθες με τη Φιέστα. Καλά που μας ειδοποίησες και ναι, είδαμε. Ναι. Είδαμε Φιέστα. Καλημέρα έχουμε από το Γιάννη. Καλημέρα, Friends. Καλημέρα, Friends. Όχι, δεν το ξέρεις εσύ αυτό το trend. Όχι. Δεν το ξέρεις ευτυχώς. Είναι ένας στο TikTok που λέει, ξέρω εγώ, καλημέρα, Friends. Και το... Και τον έχουν κάνει, ρε παιδί μου, αυτό, είδωλο τώρα. Ναι, το ναι. Ξέρω. Α, το ξέρεις. Ναι, ρε, ναι. Α, ναι, ρε. Έχω τικτοκάδες. Α, έχεις εκεί στην παρέα. Δυστυχώς, δυστυχώς. Έχω και από αυτούς έχω. Λοιπόν, μάλιστα, τι έχουμε. Τι είναι σήμερα, κάτσε να δω τι είναι σήμερα. Ρε. Α, Δευτέρα 20 Ιουλίου, λοιπόν, είμαστε το 2020, είναι η 202η ημέρα του έτους. Συγκινητικό, 202. Φεύγουμε κιόλας. Ωραία, άντε, γεια σας, παιδιά. Γιατί ξεκίνησε, παίζει αυτό. Λοιπόν, Ανατολή Ηλίου θα έχουμε σε 12 λεπτά από τώρα, στις 6 και 17. Όντως, έχει σκοτάδι. Έχει σκοτάδι. Δύση Ηλίου στις 8 και 45. Είχε και πολύ κίνηση το ερχόμενο, δεν ξέρω γιατί. Ναι, καθόλου δεν είχε. Αυξημένη σε σχέση με άλλες μέρες. Φεύγανε από το γήπεδο. Γιορτάζουν σήμερα ο Ηλίας. Είναι του προφήτη Ηλία, θα το δούμε. Όχι. Θα σου πω τώρα. Ναι, είναι του προφήτη Ηλία, φίλε. Αλήθεια. Ναι. Γιορτάζουν όλα τα εκκλησάκια, όλα τα χωριά γιορτάζουν. Όλα τα χωριά δεν έχουν ένα προφήτη Ηλία. Και συνήθως είναι το πιο απομακρυσμένο εκκλησάκι. Άρα γιορτάζει και η Ηλία. Ηλία. Ναι. Ηλία. Ναι. Χρόνια πολλά στον πύργο. Στην Πάτρα. Α, βέβαια. Στον πύργο Ηλία. Βέβαια, βέβαια. Και όλοι πήγε, δεν γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Ήβιτς, Ήλια Ήβιτς. Μπράβο, μπράβο. Σε αποθεώνουμε, μπράβο. Χειροτερεύει η κουβούλα. Πάει κουβούλα, πάει κουβούλα. Λοιπόν, είναι του προφήτη Ηλία, είναι τον Οσίων Αλεξίου, παλιός προπονητής, ο Νίκος Αλεξίου, Δημητρίου. Α, η Άντζελα, παίξουμε Άντζελα σήμερα. Της Μαρίας Σκότσοβα. Τι επίθετα έχει σήμερα, τι έγινε? Σκότσοβα τι είναι, βοτκά? Του Γεωργίου Σκότσοφ και του Ηλία Φοντμίνσκι. Επέτειο είχαν οι Σκότσοφ. Ο Φοντμίνσκι τι ήταν, κρατούσε το Φοντμίνσκι. Ο Όσιος Αλέξιος που σου είπα ήταν ο Αλέξιος Μετβέκοφ. Ναι. Μετβέντεφ ξέρουμε, Μετβέκοφ δεν ξέρουμε. Λοιπόν, στην Καθολική Εκκλησία είναι επίσης του προφήτη Ηλία. Α. Είναι της Αγίας Μαργαρίτας της Παρθένου. Ναι. Προστάτηδας των Εγγύων Γυναικών, των Πασχόντων από Υπατικές Ασθένειες και του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Παρθένας και... Η Αγία Μαργαρίτα, και λοιπόν, και η Παρθένα είναι προστάτηδα του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Είναι του Αγίου Αυριλίου. Ταιριάζει με τον Ηλία. Ναι. Ναι, ξαδερφάκι. Και είναι και του Αγίου Τόρλακ. Σλοβακός. Προστάτη της Ισλανδίας. Α, ο Τόρλακ. Είναι εθνική γιορτή στην Ισλανδία. Τόρλακ. Αυτό είναι σαν όργανο, δεν είναι? Σε μένα μου θυμίζει βούτυρο, μου θυμίζει σοκολάτα θα μπορούσε να είναι Τόρλακ. Ναι.
σαν εργαλείο. Προφυλακτικά. Α, ναι, ναι, ναι. Πήραμε ένα, δώσουμε ένα τόρλακ να δω πώς είναι. Ναι. Γεγονότα, το 1936 γίνεται η πρώτη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην αρχαία Ολυμπία. Η προθιέρια Κούλα Πράτσικα, δηλαδή ρε φίλε, κάνουμε πρώτη Ολυμπιακή. Τότε η πρώτη τέτοια, ναι, είναι Κούλα. Και είναι η Κούλα Πράτσικα. Και το Πράτσικα δεν μ' αρέσει. Το λες, Κούλα από πού βγαίνει. Δεν ξέρω ρε φίλε. Ανάβει τη δάδα, λέει, του πρώτου λαμπαδιοδρόμου Κώστα Κονδύλη. Εντάξει, Κώστας Κονδύλης, λες, εντάξει, ας κρατήσει τη φλόγα. Α. Αλλά η προθιέρια Κούλα Πράτσικα. Η φλόγα θα φτάσει στο Βερολίνο 11 μέρες αργότερα από 3.840.000 λαμπαδιοδρόμους. Το 1944 σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Οι στρατηγοί Λούντβιγ Μπέκ και ο στρατηγός Ρούντβολ Σμούντ. Μπέκ, αυτά τα. Ναι. Ο Κλάους Σενκ φον Στάουφενμπεργκ, συνταγματάρχης, και ο Μέρτζ. Αυτός φαντάζομαι όταν ήταν απλός φαντάρος. Πώς παρουσιάζονται, μια ώρα. Κλάους. Τώρα που είπα φαντάρος, στέλνω το αγωνιστικού χαιρετισμού στο Μιχάλη που είναι φαντάρος. Έχω πάρει τώρα όλους τους φαντάρους παραμάζομαι, ρε παιδί μου. Πάρει όλους τους φαντάρους. Έλα, ρε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χαιρά τα φανταράκια μας. Κάθε εβδομάδα, ρε παιδί μου. Χαιρά τα φανταράκια μας. Γεια σου, Μιχάλη. Που είναι δόκιμος ο Μιχάλης. Α, και δόκιμος. Δεν πας. Πού είναι δόκιμος? Στο Λιτόχωρο είναι τώρα. Εντάξει, κοντά είστε. Εντάξει. Στο Λιτόχωρο που έβρεξε χτες ή προχτές, νομίζω. Και εδώ έριξε κάτι ψυχά. Αλήθεια. Πότε? Χθες δεν έριξε κάτι ψυχά. Όχι, χθες. Προχτές. Ναι, χθες. Προχτές. Εντάξει, τώρα είναι ναι, ακόμα 6 ώρα το πρωί. Είναι ακόμα χθες για μας. Το 1969 ο Αμερικανός αστροναύτης Νιλ Άρμστρομ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι στη Σελήνη. Λένε οι Αμερικάνοι. Α, είσαι και τέτοιος. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δηλαδή, Αμερικάνοι είναι. Το αποκλείς. Δεν το αρνούμε. Όχι. Το κατσικίσαι. Πω. Το αρνείς. Λοιπόν, το 1974 τουρκικά στρατεύματα κάνουν απόβαση και εισβάλλουν στην Κύπρο. Όπου σήμερα πολύ πράγμα, ρε. Πρώτος άνθρωπος στη Σελήνη. Πρώτη Ολυμπιακή φλόγα. Αύριο ρε πω, παιδιά. Εισβολή στην Κύπρο. Μια καινή σελίδα αύριο. Θα βγάλει error. Γενική επιστράτευση κηρύσσεται στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο. Ο Ελληνοαμερικανός Μάικλ Δουκάκης λαμβάνει το χρήσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου το 1988. Το 2007 επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Το πόσο? Το 2007. Πω, 14 χρόνια. Τι 14, κάτσε, 21 πήγαμε. Το φορτωθούμε τώρα. Κατέρια, συγγνώμη, ναι. Κοίτα ρε πως γυάζονται να μεγαλώσουν. Για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας, Eurofighter, απευθυνόμενοι προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Eurofighter τι είναι, αυτός που δεν θέλει να θεματίζει Eurovision? Ναι, σαν τα παιχνίδια αυτά, τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Ναι. Απευθυνόμενοι προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, λέει, θα τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι και οι οικονομικές μας σχέσεις. Έχετε ένα αριθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%. Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο. Το 2007, Έτσι έλεγε. Ναι. Και μετά από τι γλέντι ένα μας χρόνο δυο. Τι γλέντι μας έλεγε. Έλεγε, τι οικονομία έχουμε για να αγοράσουμε και τα όπλα. Τι έλεγε ο Καραμαλής. Κοιτάξτε, αν δεις. Καραμαλής έλεγε πότε βγήκε το FIFA το 2007, άμα βγήκε το καινούριο. Ναι. Που ήταν με τον Ρονάλντο απ' έξω και το κίτρινο. Τι θυμάσαι, ρε φίλε. Το 2007 θυμάσαι τι είχε απ' έξω. Εγώ το 2007 δεν θυμάμαι. Το προ, το προ βασικά, το προ θυμάμαι. Το προ. Το προ, τότε παίζαμε προ. Ναι. Α. Ήτανε προ κρίσης. Έχω πάει στις γεννήσεις και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Έχεις μείνει άλαλος. Άλαλος. Ποιος γεννήθηκε σας σήμερα, φίλε? 20 Ιουλίου. Άμα σου πω ότι δεν το ήξερα αυτό. 20 Ιουλίου. Και ντροπή μου που δεν το ήξερα. Ή μάλλον το ήξερα αλλά δεν το θυμόμουν. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αλλιώς. Ο πρίγκιπας. Ποιος? Καλά, εσένα δεν σε. Θα σε συγκινήσει και ιδιαίτερα. Καλά, εννοείται. Εντάξει. Ναι. Ο Μέγας Αλέξανδρος, φίλε. Α. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Λιονταράκι. Μάλιστα. Το 356 γεννήθηκε, να σου πω, το π.Χ. Ναι. Λοιπόν, το 1776. Λέτε εσύ Έλληνες. Ναι. Εσείς, ναι, στο Λιτόχωρο πάνε. Το 1776 ο Τόμας Μπρους, 7ος κόμις του Έλγιν. Θα ήθελες να είσαι κόμις? Εμένα θα μου τέριαζε, πιστεύω, να είμαι κόμις.
σε ένα παλάτι. Φαίνεται άλλωστε. Έχει αυτό το παρουσιαστικό. Ναι, έχω την κόμωση. Ναι. Κόμις του Έλγιν. Σκοτσέζος ευγενής και διπλωμάτης. Ο δημόσιος υπάλληλος του δημοσίου υπαλλήλου. Λέει να είσαι Σκοτσέζος ευγενής διπλωμάτης κόμις. Έβδομος κόμις. Άντε ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος. Κάτι κάνει. Ο έβδομος τι κάνει, ρε φίλε. Αυτή άραγε. Όταν σηκώνονται από το τραπέζι, ξέρω εγώ, ή άμα του κάτσει στο λαιμό, ρίχνουν έτσι κάνα. Ρε παιδί μου, και έχω κάποια αέρια από το, ναι, στόμα. Δε. Όχι. Όχι. Το πνίγουν. Το πνίγουν. Ναι. Γνωστός από... λέει για την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Έλγιν. Ναι, ναι, ο Έλγιν. Το 1785 πώς γεννιέται έχει, ο Μαχμούτ ο δεύτερος. Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μαχμούτ. Ναι. Μαχμούτ. Πάμε στους θανάτη. Γκουλιέλμο Μαρκόνι, Ιταλός μηχανικός εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων. 1973 ο Μπρούσλι. Πεθαίνει σαν σήμερα ο Μπρούσλι. Με αυτό έπρεπε να ξεκινήσω. Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Λιου Γιουέν Καμ. Και του λέγαν Καμ. Καμ. Καμ Γιουέν Λιου. Κινέζικης καταγωγής Αμερικανό. Ο Μπαμακάρε λέει ο Γιάννης. Μου αρέσει που δεν τα ξεχνάτε. Έτσι, 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 έτσι. Κινέζικης καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός που διακρίθηκε σε ταινίες καράτη. Τι? βασικά τους πηδούς, οπότε. Έναν, πηδούσε τα εμπόδια, εννοώ. Εμείς δεν ξεχνάμε ότι νίκησε και τον Τσακ Νόρις στην ταινία, του σκότωσε. Ναι. Δυστυχώς, είναι μόνο φορά που έχει χάσει. Αφού δεν έχει καλό σεναριογράφο. Τι γατάκι. Έχασε ο Τσακ Νόρις. Ναι. Αδιάφορο μας πρέπει να ήταν. Ιστημένο, το είχαν στήσει. Σαν τα playoff. Τα είχαν στήσει. Το 1989 επίσης πεθαίνει ο Γιάννης Τσαρούχης, Έλληνας ζωγράφος. Αυτά φίλε μου για το σαν σήμερα. Νομίζω σε έκανα πολύ πιο σοφό. Μάγκες μας έκανες. Ναι. Θα έλεγε κανείς. Πηγή γνώσεων. Πηγή γνώσεων. Εδώ διαβάζω τώρα έτσι μπροστά μου βγήκε ότι για τη σύνοδο κορυφής γίνεται ένας ψηλό πανικός. Θρίλερ στις Βρυξέλλες με στόχο τη συμφωνία σε αδιέξοδο παραμένει σύνοδος κορυφής μετά από 56 ώρες διαπραγματεύσεων. Ρε φίλε, 56 ώρες δηλαδή αυτή δεν ήταν match. Όχι, Τι match θα δούνε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ήταν τίποτα. Κάτσε να δουν Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Ναι. Γιατί όχι. Που πήγε ο άλλος και φάγε 3 γκολ από τον Ολυμπιακό έτσι στο σβηστό. Πού πας βρε καρέρα. Πού πας βρε αγόρι μου. Πραγματικά. Εν τω μεταξύ έχω αφήσει ανοιχτό το παράθυρο εδώ πέρα με το Instagram τη κυρία Σα. Εντάξει, δηλαδή δεν νομίζω ξέρω, ότι δίκαια παίρνει τον τίτλο. Ναι, άνετα. Αξίζει, δηλαδή έκατσα είδα Μέγκα. Ναι, και στο Open είχε οι σκηνές από τη Αλήθεια. Ναι. Κράξιμο σήμερα θα πες. Έκατσα είδα ρε φίλε σχεδόν όλη τη Φιέστα, σχεδόν. Και ξεκίνησα να τη βλέπω εξαιτία τη κυρία Σα. Δηλαδή... Στο Μέγκα ήταν και αυτοί πάνω στο βάθρο για να σηκώσουν να πάνε. Όχι, δυστυχώς. Δυστυχώς όχι. Αλλά εντάξει, εκπληκτική. Συγχαρητήρια στο Σα. Σαν τη γυναίκα του Σα δεν είναι. Σαν τη γυναίκα του Σα. Σαν του Σα. Σαν του Σα δεν. Να πω την καλημέρα μου στον Μιχάλη. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλά ξεκινήσατε. Όρεξη βλέπω πρωί-πρωί. Εννοείται. Είμαστε μέσα στην όρεξη. Εννοείται. Πόσο μας καταλάβει. Πόσο μας καταλαβαίνετε, Μιχάλη. Πόσο μας καταλαβαίνεις. Αυτή η Δευτέρα δεν πρέπει να καταργηθεί, ρε παιδί μου, από το ημερολόγιο πρέπει, γενικά. Πρέπει. Ξεκινάμε, ξέρω εγώ, Κυριακή, να πηγαίνει Κυριακή 2, ρε παιδί μου, Super League 2, όπως λέμε, ναι, και μετά να πηγαίνει Τρίτη. Ναι. Σας θέλω. Με κούραση. Ενδιάμεση λίγα, μάλλον, και μη σου πω και Τρίτη είναι καταργηθεί, γιατί είναι και αυτή κουραστική. Τεταρτίτσα. Τετάρτη, Πέμπτη να ερχόμαστε. Ναι. Ούτε Παρασκευή, γιατί η Παρασκευή είναι αχωτική. Τετάρτη, Πέμπτη. Δύο μέρες. Ναι. Καλά είναι. Δώσαμε προγνωστικά την Παρασκευή. Είχαμε δώσει. Ναι. Δώσαμε. Το είπες, ρε φίλε. Σαν να πας σε περιπτεράκι να του ζητάς, ρε φίλε, κάτι πολύ δύσκολο. Τέτοια φάτσα είχες τώρα. Έχετε φέρει αυτό το περιοδικό. Ναι, για το σταυρόλεξο. Ξέρεις, και... Το χειρότερο των Ψιλικατζίδων και των προτέτειο είναι τα σταυρόλεξα. Που δεν το φέρνω αυτό, μάνα μου. Ναι, που είναι 8.000 σταυρόλεξα, ξέρω, και πρέπει να είναι με τις ημερομηνίες. Δεν είχαμε δώσει. Δεν είχαμε δώσει. Δεν δώσαμε για Σαββατοκύριακο προγνωστικά. Δεν ξέρω γιατί. Να πούμε εντάχει τι έγινε. Στην Premier League το Σάββατο, Norwich Burnley 0-2.
Ναι. Την Κυριακή είχαμε Bournemouth Southampton 0-2. Ντροπή. Ντροπή. Παίξαμε αυτό τον Άσο, το χάσαμε. Και τότε να Leicester 3-0. Σβηστά. Είχα δώσει σε μερικούς. Να βάλτε ότι θα βάλει σίγουρα πάνω από 1,5 γκολ η Tottenham και το σκέφτηκα να βάλω και το over 2,5. Εγώ το έπαιξα over 1,5 Tottenham. Καλό Tottenham. Μαζί με τον Άσο όμως της Bournemouth. Κάπου εκεί 2,10-2,20. Το άλλο το δίνεται 3,64 το να βάλει over 2,5. Γενικά όταν παίζει Tottenham με ανοιχτές άμυνες ποντάρετε την. Δεν θα χάσετε. Έτσι. Τώρα πάει φέτος. Να είχαμε να λέμε. Να πούμε ότι στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας προκρίθηκαν Arsenal και Chelsea. Ναι. Chelsea, η οποία ανοίξε 1-3 την μικρή ομάδα του Manchester. Έχω να σου πω ότι ο αδερφός μου που είναι φανατικός Chelsea. Α, ναι. Πήγε. Μπράβο, ναι, ναι, εντάξει, όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο μέλος στην οικογένεια. Φεύγει το απόγευμα και λέει πάνω εδώ το μάτς. Λέω, έλα, αφού το έχει Pauk TV, κάτσε να το δεις και εγώ. Εντάξει, το έχει τζάμπα. Και λέει, όχι, πάνω εδώ τη Chelsea. Και του λέω, βρε μπούφο. Είναι δυνατόν να πας σε καφετέρια στη Θεσσαλονίκη να δει ναι, και την να ώρα έχει... που παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ και να πας εσύ να πεις μπορείτε να βάλετε να δούμε λίγο United Chelsea. Μεταξύ... Και τελικά το είχε, το έδειχνε. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τι ήθελα να πω τώρα. Α, ναι, εγώ το έβλεπα το μάτς. Πάλι. Έβλεπα το μάτς με συνοπαδό σου, Αριανό. Ναι. Και μου λέει. Εγώ είμαι Αριανός. Κάποια στιγμή στο μισάωρο επάνω. Παίζει λέει και η Chelsea τώρα. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι παίζει 10 η ώρα, 9.30-10 ό,τι ήταν αυτό. Φανατικό σου. Λέω καπάκι, λέω θα το δω, λέω και εκείνο το μάτς. Μου λέει παίζει λέει και η Chelsea. Και μου το είπε με έναν τρόπο σαν να μου λέει πώς να δούμε την Chelsea, σούμε, γιατί το πάω χάρη. Δεν. Έπρεπε να έχει ένα κουβά καφέ δίπλα σου. Αλήθεια. Είχε βέβαια τελικές προσπάθειες, είχε. Φάς, αλλά πολύ. Δεν. Και ψυχολογικά δηλαδή όσοι το βλέπαμε. Γνωρίζοντας ότι είναι και 2-0 χάνει η ΑΕΚ από νωρίς, δεν είχε ρε ναι, τίποτα, δεν είχε κανένα ενδιαφέρον. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε για το μετά τις 6.30 θα πούμε για το μάτς αυτό. Λοιπόν... η Arsenal νίκησε 2-0 τη Manchester City. Έτσι. Ναι, ναι. Τις περιμέναμε τις εκπλήξεις είναι αλήθεια. Εγώ περίμενα σίγουρα ότι θα περάσει η Chelsea τη United. Εκπλήξη είναι αυτό. Όχι, εκπλήξεις και περίμενα σίγουρα ότι η Chelsea θα περάσει τη United. Μάλιστα. Γιατί εντάξει. Φάγανε όλοι τον παπά. Αχ και United. Αχ καλέ, βλέπω τη United να είναι ανεβασμένη. Καλά, ναι, ναι. Και ξέρω εγώ. Και... άσε βρε τώρα με τον τραυματισμό του τέτοια. Τέτοιου τι έγινε, δεν είναι. Τραυματίστηκε ένα στο United Chelsea. Πολύ δεν ώρα. Δεν το είδα. Όχι, στο United Chelsea ήταν. Ναι. Λίγο πριν το ημίχρονο. Θα πω μετά να το δω. Βλέπαμε εδώ τον Μπακ με τον Άρη και μα είχε συνεπάρει το θέαμα. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, εδώ ο αθλητικό Λίμπερο 107,4. Σήμερα θα έχουμε πρωτοσέλιδα. Θα έχουμε τι έφαγες. Χτες έφαγα πάρα πολύ. Γενικά, Παρασκευή. Θυμόμαστε τι φάγαμε. Παρασκευή, κάτσε να σου πω, ρε. Παρασκευή είναι που έπεισα τα μπιφτέκια που σου είχα πει. Μπιφτέκια. Την Πέμπτη ήταν, δεν μπορώ να θυμηθώ. Τι έκανα Παρασκευή μετά την εκπομπή. Δεν θυμάμαι τίποτα, φίλε, την Παρασκευή. Δεν θυμάμαι τίποτα, εντελώς. Νομίζω μπιφτέκια έπεισα την Παρασκευή. Όχι ρε, ψάρια ρε. Παρασκευή. Α, ναι, το είχες πει. Ναι, ρε, ψαράκια την Παρασκευή. Τα μπαρμπούνια δεν ήταν την Παρασκευή που έφαγα. Ναι, ναι, μπαρμπούνια. Τηγανιτά μπαρμπούνια. Το Σάββατο δεν θυμάμαι, φίλε. Δεν το έχω το Σάββατο. Χτες όμως έφαγα πάρα πολύ ωραία. Α, το Σάββατο έφαγα ρεβίθια. Ρεβίθια, ναι. Είπα να αποτυξινωθώ ναι, από το κρέας και τέτοια. Τα έφαγες Κυριακή... στεγνά ή σε σούπα. Σε σούπα, αλλά όχι πολύ. Να, ναι. Λίγο έτσι. Ναι, με το ζουμάκι του, ρε παιδί μου. Ωραία, ωραία. Και την Κυριακή πήγα στους γονείς, είχε mix grill. Κρεατικά διάφορα μπιφτέκι κοτόπουλο. Στους γονείς τους δικούς σου ή τη ξαδέρφη. Στους γονείς μου. Ναι, είχε έτσι κρεατικά ψητά, ρε παιδί. Και γιουβέτσι μοσχάρι είχε. Δύο φαγητά έκανε η μαμά. Γιουβέτσι μοσχάρι και ψητά μπιφτέκια κοτόπουλο. Ναι, ναι, εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Ναι, αυτά έφαγα. Το βράδυ χτες πιτσούλες με το μάτς. Ναι, με ένα φιλαράκι. Άξιζε δηλαδή να πάρει εκεί την πίτσα για αυτό το μάτς, δεν το λυπηθήκατε. Για την πίτσα το κάναμε, να σου πω την αλήθεια, ναι. Και... αλλά και ό,τι και να έλεγε εσείς στην πίτσα. Ναι, ρε, στην πίτσα μας. Και
Εννοείται ότι κράτησα και τρία κομμάτια για σήμερα το πρωί. Τα τίμησα, τα εκτέλεσα. Πήραμε τρεις πίτσες, η μία special, η μία τέσσερα τυριά και η άλλη με κιμά. Με κιμά, ναι, εκπληκτική. Και το κάνω αυτή και λιώμα, από πού... Φύγα να κάνω κουβέντα, λες κιμά, πού πήρατε, πόσο την έδινε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άξισε τον κόπο να δούμε το μάτς. Λέει ο Γιάννης, λέει καθίστε καλά γιατί είναι United. Ο Δόλιος. Άντε βρε γατί. Τουλάχιστον πήρε μια χαρά από την άλλη του την ομάδα τον Άρη. Εντάξει, πήρε το χι στην Τούμπα. Χαρά, δεν χάρηκε. Εντάξει. Χαρήκατε, δηλαδή πήρατε χι. Ναι, φίλε, γιατί χαίρομαι πάντα να δημιουργώ πρόβλημα στον Αμπέλ Φερέιρα. Δηλαδή, νομίζω πιο πολύ από όλες τις ομάδες φέτος ο Αμπέλ Φερέιρα όταν βλέπει Άρη στεναχωριέται. Άμα σου πω ότι έτσι πως πήγαινε το ματς και έτσι πως πήγαινε και το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, ήθελα να βάλεις και ένα γκολ στο τέλος, ρε φίλε. Για να φύγει σίγουρα δεν θέλει. Ναι, φίλε. Ναι, το όχι, όχι, τον θέλω και τον χρόνο. Και τα μηνύματα εδώ πέρα που έστειλε. Τα μηνύματα που έστειλε ο κόσμος ήταν να μείνει για πάντα. Ναι. Να μείνει για πάντα. Είναι που... σαν αυτό που φωνάζαμε εμείς πρόεδρος στον Άρη, να είσαι πάντα λάμπρο γράντα, λάμπρο γράντα. Ναι. Και ο Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος έκανε αλλαγή. Πρώτη αλλαγή έκανε στις 65, στις 67. Μία. Δηλαδή, Αμπέλ, τι κάνεις. Δηλαδή, γιατί, πώς έπρεπε να κάνει. Ο Αμπέλ, δηλαδή, αντί να βιαστεί να τις κάνει γρήγορα τις αλλαγές, να πάρει άλλη τροπή το παιχνίδι, τις κράτησε για το τέλος να κάνει καθυστερήσεις. Είσαι εντελώς άσχετος. Fair play έκανε, ρε. Τι fair play έκανε. Επειδή δεν είχες εσύ να κάνεις αλλαγές. Επειδή δεν είχες εσύ να κάνεις αλλαγές. Ας κέρδιζε ένα 0 τουλάχιστον. Δεν ήθελε το αποτέλεσμα, δεν τον ένοιαζε. Απλώς έκανε fair play στον αντίπαλο προπονητή. Όταν μπαίνανε στο πούλμα, τον ένοιαζε. Όταν μπαίνει ο κόσμος. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Αλλά ήθελε να κάνει fair play. Γι' αυτό δεν έδωσε το χέρι μετά φεύγοντας. Λόγω κορονοϊού. Α, ναι, λόγω δεν έκανε κορονοϊού. Ξέρω εγώ, έκανε γεια. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Ναι, ναι. Εγώ έχω πάει σε παιχνίδι Ποσειδώνος Μηχανιώνας, ήμουνα τότε, στο Ποσειδώνος Μηχανιώνας και έχω πάει σε αναγκαστικά επειδή έλειπε ένας προπονητής από τις ακαδημίες και είχα κατεβάσει εγώ την ομάδα K15 σε ένα μάτς στη Μαλακοπή και πηγαίνω και βλέπω μια αναστάτωση στους αντίπαλους. Λέω τι έγινε. Δεν ήρθε ο τάδε τηλέφωνα. Περιμέναν ένα παίχτη, ρε παιδί μου. Και έχουν ξεκινήσει οι άνθρωποι με 10. Τους βλέπω, κάνουν ζέσταμα 10. Ξεκινάει το παιχνίδι. Και τι κάνω, ρε φίλε. Βγάζω ένα παίχτη δικό μου. Λέω Γιώργο, έξω. Με κοιτάει ο διαιτητής, λέει τι κάνεις. Λέω με 10 λέω, δεν ξεκινάει ο αντίπαλος. Και με 10 λέω θα ξεκινήσω κι εγώ. Όταν έρθει λέω το παιδί που λείπει και θα αργήσει. Γιατί αυτός που έλειπε μπορούσε να μπει μετά. Ναι, στα, ναι, στα μικρά. Εγώ θα το διέκοπτα άμα ήμουν διαιτητής για διακομόδηση του αθλήματος. Και έρχεται ο αντίπαλος προπονητής και μου δίνει το χέρι. Παιδί μου συγχαρητήρια λέει γι' αυτό που μου λέει. Λέω φίλε, θα ξεκινήσει εσύ με 10 και εγώ με 11. Πήρα να παίξουμε, λέω. Και μετά λέμε γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο πάει και. Γιατί? Τι 10 ρε, εσύ τώρα είναι δυνατόν. Ρε φίλε, το παιδί είχε φροντιστήριο πρωί και θα αργούσε 5 γιατί, λεπτά. 11 παίκτες είχε η ομάδα μόνο. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Είναι κάποιες ακαδημίες που συμπληρώνουν με το ζόρι. Μάλιστα. Εδώ αντρικές ομάδες συμπληρώνουν με το ζόρι. Και δεν μπορείτε να τις κερδίσετε. Μιλάς για τις ακαδημίες. Και δεν μπορείτε να τις κερδίσετε. Κοροϊδεύεις. Δεν είχε λέει άλλους παίκτες. Άκου το. Τον άσχετο. Δεν είχε λέει. Μόνο 11 είχε. 13 παίκτες κατέβασα. Και τσακάλι διαβάλα. Διαμαντόπουλος. Όλη η Ευρώπη έβλεπε χτες. Διαμαντόπουλος ο center for ή ο manager. Και τα δύο. Α, ναι. Και... μάλιστα. Σήμερα να πούμε ότι για την Premier League έχουμε Brighton, Newcastle, Sheffield United, Everton, Wolves, Crystal Palace. Mm-hmm. Στην Ισπανία, στη Β' Ισπανίας έχουμε 78 παιχνίδια. Στην Serie A έχουμε Juventus Lazio σήμερα. Ναι. 11 παρατέταρτο. Ένα ωραίο 4-0 θα κερδίσει. Όχι, ρε κι εσύ. Λες. Ναι. Και θέλω να δω λίγο χτες τι έγινε στην Ιταλία, γιατί το χάσα κάποια στιγμή. Είχε πολύ γκολ στην Ιταλία και η Ρώμα τα κατάφερε. Θα σου πω τώρα. Βασικά δεν τα κατάφερε, κατάφερε να πάρει το Χ. Ναι. Στην Ισπανία είχαμε Αλαβές Μπαρτσελόνα 0-5. Ναι. Ξέσπασε. Ο Μέση έβαλε κανένα. Δύο. Μόνο. Πατή, Μέση, Σουάρες, Σεμέδο και Μέση. Ωραία. Λοιπόν, Βαγιαδολίδ Μπέτης 2-0. Βιγιαρεάλ Αϊμπάρ 4-0. Αθλέτικο Μαδρίτης Σοσιεδάδ 1-1.
Γρανάδα Μπιλμπάο 4-0. Εσπανιόλ Θέλτα 0-0. Ρε Θέλτα, δεν μπορεί να νικήσει την πεσμένη Εσπανιόλ. Επέσε, ρε φίλε. Λεβάντε Χετάφε 1-0. Λεγκανές Ρεάλ 2-2. Ο Σασούνα Μαγιόρκα. Ωραία μάτσα αυτό. Ναι. Ο Σασούνα Μαγιόρκα 2-2. Και Σεβίλη Βαλένθια 1-0. Στην Ιταλία είχαμε Πάρμα Σαμπτόρια 2-3. Μπρέσια Σπαλ 2-1. Νάπολι Ουντινέζε 2-1. Τζένοα Λέτσε 2-1. Τι έγινε, ρε φίλε. Φιωρεντίνα Τωρίνο 2-0. Και Ρώμα Ίντερ 2-2. Ωραίο μάτσα αυτό. Κάνει το πιο ηλίθιο πέναλτι που έχω δει φέτος. Το κάνει ο αμυντικός της Ρώμα. Ναι. Εκεί στο 2-2. Φίλε, δεν γίνονται αυτά. Πήγε δηλαδή να κλωτσίσει την μπάλα και κλώτσισε το Μόζες. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Στην Τουρκία στο ντέρμπι είχαμε Μπεσίκτας Φενέρ 2-0. Κάτσε να δούμε ποιοι βάλαν τα γκολ, γιατί έχει κανένα δυο γνωστούς η Μπεσίκτας. Ο Βίντα και ο Γιονούλ. Ο Βίντα είναι ο Κροάτης εκείνος. Τι ωραίος παίκτης, φίλε. Ο Βίντα. Μπασάκ Σεχίρ νίκησε 1-0. Λογικά το πήρε κιόλας. Αλάνια Σπορ 1-0. Για να δούμε Αλάνια. Τα Αλάνια της Αλάνια. Αυτή για Κύπρο δεν πάνε. Ο Μπουλούτ το έβαλε. Να δούμε, παίξαν τα δικά μας τα παιδιά. Τζαβέλας έπαιξε. Βασικός. Σιώπης έπαιξε. Μπακασέτας έπαιξε. Τζαβέλας είναι τα δικά μας παιδιά. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Αχ, Βλάνταν. Σε φάγανε, Βλάνταν. Τεράστιος Τζαβέλας. Καημένε, Βλάνταν. Τεράστιος. Αυτά. Και με τα αποτελέσματα. Κάθε φορά λέει μας υποτιμάτε πεντάρες, εξάρες και εφτάρες. Οχ, οχ, οχ. Βγήκαν ορεξάτη ήρθαν. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα σιγά σιγά και να επανέλθουμε με πρωτοσέλιδα εφημερίδων και να μιλήσουμε έτσι και για το ματσάκι. Αν έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε λίγο. Α πούμε λίγο. Γεια σα και πάλι. Να πούμε στο φίλο που μόλις πήγαμε σε διάλειμμα, κάλεσε δηλαδή. Τι timing είναι αυτό, η πίτσα, να ξανακαλέσει. Φίλε, η πίτσα. Να ξανακαλέσει. Ακόμα δεν την. Ναι, ναι, ναι. Ήπια 8 λίτρα νερό από χτες. Δεν πήρε. Πεθαίνω. Αυτό είναι. Σβήνει, σβήνει. Σβήνει. Θα λείψω δύο μέρες, τρεις. Όχι, όχι, έχει και τέτοιο. Έχω και το σκύλο. Έχω και babysitting. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τώρα τι κάνει ο σκύλος που λείπεις, ας πούμε, τι περιμένεις. Σκούπισμα σου κάνει, τώρα πρωινό. Τον έβαλες να ακούσεις. Εννοείται, εννοείται. Α, το εκπληκτικό είναι ότι άνοιξε λίγο το φυρφύρι, αρχίζω και ζεσταίνομαι. Με κάναν βιντεοκλήση τα παιδιά, ο Κώστας και η Βιβί που είναι στη Ζάκυνθο. Το ναυάγιο που είναι. Στη Ζάκυνθο. Μπράβο, εκεί είναι λοιπόν. Και με κάναν βιντεοκλήση. Χάσαμε το τηλεκοντρόλι. Ωραία. Μου κάναν βιντεοκλήση και έβαλα ρε παιδί μου το σκύλο να τους δει. Και εντάξει, εκπληκτική αντίδραση. Καταλαβαίνουν τελικά τα σκυλιά και βιντεοκλήση και τα πάντα. Τι έκανε ο σκύλος. Πες δεν είμαι εδώ. Δεν είμαι εδώ. Μάλιστα. Να πάμε στο φίλο που περιμένει. Βεβαίως. Καλημέρα σας. Έλα, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Δεν ξέρω πότε είναι μαγνητοσκοπημένες οι κουμπές και πότε ζωντανές. Ναι, πρέπει να είναι. Κάθε πρωί είναι ζωντανές. Κάθε πρωί είναι ζωντανή, να ξέρεις. Δευτέρα με Παρασκευή κάθε. Ναι. Λοιπόν, χθες παρακολουθήσαμε ένα παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας. Ναι. Ανάμεσα σε δύο ομάδες που πριν το παιχνίδι υπήρχε ένα ξεκάθαρο φαβορί για τους πιο πολλούς. Ναι. Για αυτούς που δεν ξέρουν μπάλα ίσως και δεν ξέρουν κυρίως από ψυχολογία ποδοσφαίρου. Ναι. Αν δούμε την ενδεκάδα του Άρη, έπαιξε μέσα ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος δεν έχει καθόλου συμμετοχές. Ναι. Έπαιζε μέσα ο Μπακαλιάνης με τον Μπακούτσι, που δεν έχουν καθόλου εμπειρία από Super League. Ναι. Και έπαιζε μέσα ο Ούγκο Σόουζα, που ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου μαζί με τον Κουέστα. Και να φανταστεί κανείς ότι ο Κουέστα δεν είναι βασικός στον Άρη φέτος. Ο Κουέστα ήταν βασικός όταν ο Άρης έπαιζε στη Β' Εθνική. Από τη στιγμή που ανέβηκε, ο Σόουζα έχασε την θέση του στην ενδεκάδα, τη βασική. Και αντί για τον Σόουζα λοιπόν, όλη τη χρονιά την περάσαμε να πούμε με τον κύριο Βέλεθ, ο οποίος δεν μας τα έλεγε καλά προς το τέλος της χρονιάς, γιατί βιάστηκε πριν καλά τελειώσει το πρωτάθλημα να μας πει ότι υπέγραψε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θα ήταν εκεί, δεν θα έφευγε κύριε Βέλεθ. Μπορούσε να τελειώσει το πρωτάθλημα, να ανακοινωθεί η μεταγραφή
και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Δεν θα ασχολόταν κανένας μαζί σου. Λοιπόν, αλλά έθεσε την ομάδα του εκτός Άρη και το είπα πολλές φορές στο ραδιόφωνο, από τη στιγμή που έμαθα για την φάση αυτή με το Βέλεθ, έβγαινα και έλεγα ότι αυτός ο παίκτης δεν πρέπει να ξαναπαίξει ενδεκάδα. Και κάποιοι βέβαια άρχισαν να μου λένε ποιότητα και κολοκύθια. Δέστε τι εμφάνιση έκανε ο Σόουζα χθες. Όπου πήγαινε η μπάλα, λες και είχε μαγνήτη. Πάνω του πήγαινε. Όντως. Εκείνο ήταν όμως περισσότερο πάθος παρά ποιότητα. Ο Βέλεθ είναι πολύ. Είναι δύο σκαλιά πάνω. Εντάξει. Εγώ θέλω να βλέπω το Σόουζα, γιατί το έχω πει πολλές φορές ότι ο παίκτης αυτός όταν μπαίνει μέσα δίνει το 150% από αυτό που μπορεί. Ενώ κάποιοι άλλοι που λες εσύ με την ποιότητα μερικές φορές είναι για κλωτσιές. Όπως ο Βέλεθ στα τελευταία παιχνίδια. Ήταν, ρε παιδί μου, σβαρνιόταν. Δεν ήξερε πού πατούσε και πού βρισκότανε. Όλο γκάφεσε έκαμε, όλο γλιστρούσε. Και από κορύφωμα λοιπόν, έκανε και προσφυγή ο Βέλεθ, έτσι. Ναι, έκανε και προσφυγή. Ενώ ήταν, μας έλεγε, μας πουλούσε να πούμε φούμαρα για μεταξωρές κορδέλες, έκανε προσφυγή. Δέθηκα με τον κόσμο, κολοκύθια δέθηκε Βέλεθ. Πάνε τώρα εκεί να παίξει με τον Χατζηγιαβάτη και μετά άλλα τα κρυάρια στον Παναθηναϊκό και άσε εμάς να πούμε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι ο Παναθηναϊκός. Τι να κάνουν αυτοί, τι να κάνουν αυτοί. Α, με τον Μπουζούκι και με τον Χατζηγιαβάτη θα είναι πάλι. Τι να κάνουν αυτοί. Αυτοί είναι τελειωμένοι και με τον Ζαγορέο, όπως λέγεται ένας ακόμα εκεί πέρα. Λοιπόν, άσχημος, ο Ζαγαρίτης. Δεν σ' άρεσε ο Ζαγαρίτης. Ζαγαρίτης, μήπως τους έχω δει, ονομαστικά τους ξέρω μόνο. Φαντάζομαι, τους κρίνεις χωρίς να τους έχεις δει. Ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, τώρα ακούμε κάποιες μεταγραφές που έκανε ο Κάρι. Φεστιβάλ Αμπαλοσύνης. Και φυσικά θα κάνει και άλλες να πούμε. Το μόνο που έχω να πω, επειδή έχω μερικές φορές έχω αναφερθεί άσχημα στον κύριο Σαββίδη, δεν έπρεπε να πω άσχημα λόγια για τον κύριο Σαββίδη. Άμα ήμουν στη θέση του, χθες θα τους είχα στείλει παραθέρηση όλους, ούτε θα τους πλήρωνα κιόλας, αυτούς που έπαιξαν χθες, αυτά τα... Αυτούς τους ταβερνιάριδες που παίξαν χθες, θα τους έστειλε να παραθέρισει όλους, να πούμε, ούτε θα πατούσαν στο γραφείο να πάρουν χρήματα. Όσο για τον Άρη, εντάξει, εγώ αισθάνομαι και λυπημένος που δεν μπήκε το σούτ εκείνο του Ματίγια, να γίνει 0-1. Ή εκείνο με το Διαμαντόπουλο, που λίγο ακόμα έλειψε να γίνει και κι άλλο γκόλ εκεί. Τώρα για τα 5, για τα 6 που λέγανε οι Παοκτζίδες, δεν ξέρω, ίσως λέγανε πόσα χρόνια έχει να κερδίσει ο Πάοκ μέσα στην Τούμπα. Μπορεί να λέγανε αυτό. Να μην λέγανε για γκολ, να λέγανε πόσα χρόνια έχει να κερδίσουν τον Άρη μέσα στην Τούμπα. Για τα 5, για τα 6 και για τα 7. Εντάξει, και ο Πάοκ, βέβαια... αν ερχόταν με 11 παίκτες στο Βικελίδης, θα έλεγες, ρε παιδί μου, να το ρίξεις 5. Είναι λογικό, δεν είναι? Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα. Όταν μου λέει κάποιος αδιάφορο το ΠΑΟΚ Άρης ή το Άρης ΠΑΟΚ, εκτός πραγματικότητας είναι. Δεν ήταν αδιάφορο. Άμα είσαι αδιάφορος σε αυτό το μάτς, κάθεσαι στο καφενείο και πεις ξέρει. Λοιπόν, σε μάτς Άρης. Πρέπει να πάμε και στον επόμενο. Να σε καλά, φίλε. Τώρα ο επόμενος θα αρχίσει να μου λέει. Και προβλέψεις για τον επόμενο. Και προβλέψεις για τον επόμενο. Μπορεί ο επόμενος να μας πει για τη γυναίκα του Σα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο να μιλήσω για αυτόν κύριο τώρα που πήρε. Αλλά όταν ακούω να λέει τα βερνιάριδες παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι πέρυσι πήραν αίτη το double, κάτι το οποίο δεν θα το δει ποτέ σε ιστορία του, έτσι θα το ξέρει. Φέτος ανοίξαν ταβέρνα, ρε φίλε. Πέρσι πήραν double, φέτος ανοίξαν ταβέρνα. Τι να κάνουμε τώρα, χάσα από ταβέρνα κιόλας. Δεν του άρεσε η εικόνα του ΠΑΟΚ και κάνει την πολίτη. Αίτη το double πήραν. Χάσα από ταβέρνα τα παιδιά του ΠΑΟΚ. Εγώ το ξαναείπα. Συμβόλαιο με τις νίκες και τις επιτυχίες δεν υπέγραψε καμία ομάδα ποτέ. Παρά μόνο ο Ολυμπιακός. Τέλος. Για μένα όλα αυτά. Φίλε, όταν ηρωνεύεται κάποιος. Το ότι μια ομάδα, ας πούμε, βάζει νέα παιδιά μέσα, όπως το Ζαγαρίτη, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός που είπε, είναι άσχετος χωρίς να τον έχει δει όμως. Απλώς είναι κακός παίχτης. Ναι. Χατζηγιοβάνιδες, Μπουζούκηδες κτλ. Αντί να το επικροτούμε αυτό και να το θεωρούμε υγεία, έτσι, και να πούμε μπράβο στον Μπαγκαλιάνη, στον Μπακούτσι, στον Τζόλι, στον Μιχαηλίδη, στον Μιχάη, σε αυτά τα παιδιά να πούμε μπράβο. Εμείς λέμε ότι είναι ταβερνιάριδες και άσχετοι κτλ. Είναι άσχετοι ταβερνιάριδες, έτσι δεν ξέρω. Ναι, ναι.
Ποδοσφαιρική μιζέρια και ασχετοσύνη λέγεται αυτό για μένα. Ο Σαββίδης να πάρει μια σκούπα, ένα, ξέρω εγώ, μια κόσα και αρχίζει να κόβει τα χόρτα. Ευτυχώς δεν είναι όλοι αργιανοί έτσι. Για μένα ευτυχώς που δεν είναι όλοι αργιανοί έτσι. Αλλιώς ο Άρης θα ήταν ακόμα πιο μικρός. Κι όμως οι πιο πολλοί αργιανοί είναι έτσι. Όχι. Ελάχιστη είναι διαφορετική. Ξέρεις τι, δεν ακούς τους υπόλοιπους. Βγαίνουν δυστυχώς οι ελάχιστοι, ρε παιδί μου, η γκρίνια, η μιζέρια, η κακομοιριά και η προπαγάνδα αυτό. Για τη δική του ομάδα μετά τα μάτια των Ολυμπιακών. Όχι. Που έβλεπε τους παίκτες του να κάνουν βουτιά για να αποφύγουν την μπάλα. Βγήκε να μιλήσει για αυτούς. Εγώ γι' αυτό θα έβγαινα να μιλήσω στον Παοκτσής. Αν έβλεπα τους δικούς μου παίκτες να κάνουν βουτιά να αποφύγουν την μπάλα. Μην τυχόν και τους χτυπήσει την μπάλα και αλλάξει πορεία. Καταλάβαμε τώρα. Έτσι. Δηλαδή τον Πανιόνιο τον αγαπώ και τον συμπαθώ. Όχι τώρα, μη μας αγαλάς τώρα, τον Πανιόνιο δεν τον αγαπώ. Πού κόλλησε τώρα αυτό, βοήθησε με λίγο. Εφόσον είσαι δεκανίκη του Ολυμπιακού, ναι. Γιατί περί δεκανίκη του Ολυμπιακού πρόκειται, όταν ο παίκτης σου ανοίγει αεροδιάδρομο για να σουτάρεις. Α, ναι. Όταν φεύγει από την μπάλα μπροστά για να σουτάρεις ελεύθερος, είσαι δεκανίκη, φίλε. Για το παιχνίδι της Τούμπας λες, για το παιχνίδι της Τούμπας στο διπλό του Ολυμπιακού λες. Για Πανιώνιος Ολυμπιακός. Ναι. Υπάρχει μια συγκεκριμένη φάση που την πιάνει η κάμερα. Πώς το λένε, με τον Κόρμπο. Με τον Κόρμπο. Ναι. Έτσι. Και ο Κόρμπος μέσα στην Τούμπα προέτρεπε τους παίκτες του Πανιωνίου σε καθαρό πέναντι να μην παίξουν την μπάλα. Ναι. Καταλάβαμε γιατί μιλάμε. Όλα εδώ πληρώνονται. Το Πανθύρον τα λέει όλα. Οι Πάνθυρες έχουν μια περηφάνεια μέσα τους. Οι Πάνθυρες έχουν μια περηφάνεια μέσα τους. Έτσι, δεν δούμε, θα πέσει ο Πανιώνιος. Καλά, ναι, και εγώ πιστεύω ότι δεν θα πέσει τελικά. Αλλά... Άκουσα να γίνει στο Super 3 εσύ να λέει τέτοια πράγματα. Μετά τα μάζα τον Ολυμπιακό. Για τις βουτιές, άκουσε κανένας. Και να ξέρουμε τι λέμε, ρε παιδί. Και να μου μιλήσει ο άλλος ο προηγούμενος για τον Ταβερνιάρη. Πάμε να κάνουμε καμιά βουτιά στην καμιά παραλία, λέω και άστρε βουτιές στις ποδοσφαιρικές. Καλημέρα. Άντε, καλημέρα. Εσύ τώρα γιατί έκλεισες να φας καμιά. Ανάποδη, όχι. Αφού δεν κλείνει τώρα αυτό. Έκλεισε η οθόνη, εντάξει. Τόσο σου. Εντάξει, βρε. Ναι, άτρεπτο. Κάνε λίγο το ποντίκι. Πού να ξέρω ότι έχουμε και τέτοιο. Έχει καινούργιο ποντίκι από εκεί τέτοιο. Όχι, δυστυχώς. Α, έχει τα παλιά. Έχω το μεγάλο το. Α, γιατί αυτά θέλουν και κλικ. Κάνουν θόρυβο, για πάτα το λίγο. Περίμενε. Κάνουν θόρυβο. Το πατάω, δεν. Ναι. Α, είναι θόρυβο. Ενώ το δικό μου ναι, και τώρα, το ελαττήριο μέσα ακούγεται και το ελαττήριο. Ακούει εδώ πέρα. Ωραία. Θα κάνει μια επίθεση. Καινούργια ποντίκια. Μέσα από την. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, εγώ έχω δύο εδώ. Ναι, ξέρω. Δύο ποντίκια. Μην τα μπερδέψεις μόνο. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Ναι. Μιας και έχουμε φτάσει στις 7 παρά. Δεν έκλεισα ακόμα. Πρέπει να κλείσω το Instagram εδώ πέρα. Ναι, κλείσε το Instagram της Σάνας. Σάνα, πώς δίνει τη Γιώργιανα, η Σάνα. Εκπληκτική. Οι τερματοφύλακες γενικά το έχουν λίγο με τις κοπέλες τους, με τις γυναίκες τους. Έχουν μια υπεροχή, θα έλεγα. Άμα σκεφτείς ότι είναι όλοι ψηλοί, όντως, ναι, ξέρω, χτιστοί, να πούμε. Ναι. Εκτός αν είσαι κανένας τερματοφύλακας σε καμιά Championship, σε καμιά δεν που είναι και λαγάδες. Έχει και λίγο, ναι. Εντάξει, που κι αυτή βέβαια. Γενικά, όποιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο έχει μια πέραση στις γυναίκες. Είδες Γιάννης Εσφαλτζίδης. Ναι. Γιάννης Εσφαλτζίδης. Έτσι. Πιστεύω ότι αν δεν ήταν ποδοσφαιριστές κάποιοι, δεν θα τους έβλεπε, ρε φίλε, ούτε η Μανάβησα. Φαίνεται να έχει τύπο ο Φερφαντζίδης. Όχι, δεν λέω προς Θεού, δεν είπα για τον Φερφαντζίδη. Ναι, εμένα μου αρέσει, έχει τυπά. Είναι πονηρόφατσα αυτό. Ναι, είναι αλανόφατσα. Να μην το πω αλλιώς. Είναι. Ναι. Θα τον έκανα παρέα το Φατζή, δηλαδή. Έτσι, ναι, άνετα. Λοιπόν, πάμε σε εφημερίδες. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή. Ποιους θα κάναμε παρέα. Ναι. Ωραία, ναι. Βιερίνια, full. Βιερίνια, ρε φίλε. Αυτό τώρα τι έκανε χθες ο Βιερίνια. Βιερίνια, εντάξει. Τι έβγαλε νεύρα, την είδε Ζιντάν. Νομίζω έβγαλε νεύρα πιο πολύ με τη φάση όλη παρά με το παίκτη. Ναι, ρε, εννοείται. Τι του φταίει, ο Μαντσίνη. Σου λέει πιπτά, άσε μα. Τι στο 96 ήταν, τι να βγει, μωρέ, γιατί θα έβγαινε σε ένα λεπτό. Αλλά αντίδραση λίγο περίεργη. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι μ' άρεσε. Ειλικρινά σου λέω. Δηλαδή, δεν την έχει συνηθίσει και ποτέ. Δεν την έχει συνηθίσει και. Δεν το συνδέω τώρα αυτό που θα πω.
Συμφωνώ με την οργή Σαββίδη. Ναι. Με την εμφάνιση. Και το πρόστιμο. Και το πρόστιμο, συμφωνώ. Καλό είναι αυτοί που είναι πληρωμένοι 28 του μηνός με πριμ, με μπόνους, με εκείνο, με τ' άλλο. Καλά τα πριμ, αλλά να υπάρχουν και πρόστιμα για μένα. Θα έπρεπε και συμφωνώ. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι τώρα που να μας ακούν να με θεωρήσουν υπερβολικό, αλλά θα καλούσα σε μια απολογία το Βιερίνια. Συγγνώμη που παραδειγματικά. Συγγνώμη που κάνω μεγάλη παρένθεση. Ναι. Τρόμαξα. Αλήθεια, είμαι έτοιμο να σα πω. Δες λίγο, σε παρακαλώ. Γιατί η παρουσιάστρια εδώ πέρα πριν φορούσε άλλο ρούχο. Και λέω, τι έγινε τώρα, τι γίνεται εδώ. Και είναι ντοκουμέντο από τις 30 Οκτωβρίου 2019. Ρε, εσύ τρόμαξα. Λέω, τι γίνεται, τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα. Άλλο ρούχο φορούσε πριν αυτή. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Κοίτα. Ναι, θα τον καλούσα σε μια απολογία για τα μάτια του κόσμου και κυρίως για τα μάτια των παιχτών των υπολείπων. Να παραδειγματιστούν, να πούν ότι ακόμα και ο Βιερίνια σε απολογία για αυτή την χαζή κόκκινη κάρτα. Υπερβολική. Το παίρνει να κάνει τέτοιο. Τι? Να καλέσει απολογία το Βιερίνια το Σαββίδι, εν μέσω ανανέωσης. Ναι, ξέρω εγώ. Να σου πω κάτι. Βιερίνια, μπορείς να το κάνεις και με συνεννόηση με τον Βιερίνια. Δηλαδή να του πεις, ξέρεις τι, θα σε καλώσει σου απολογία, μην το πάρεις προσωπικά, απλώς για να δώσουμε το καλό παράδειγμα στα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας και προς τα έξω μια εικόνα. Έλα σε απολογία και έλα να πιούμε καφέ. Και λέει η Βιερίνια, μα τι τον έχει διώξει ακόμα, γιατί δεν τον διώχνει ακόμα. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, απολογία εγώ, τι είναι αυτό, ρε. Άντε, ήρθε απολογία, εγώ δεν διώξει τον αυτό. Ήταν καλά, λες και είναι από τα Ελμπασάρια. Ο άλλος Πορτογκάλος πήρε πρωτάθλημα χτες. Λες αυτόν. Γιατί τον κάναμε, λες και είναι από την κοριτσά του. Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Είναι, θα τον κάναμε παρά για το Βιερίνια. Άνετα. Ποιους δεν θα έκανες? Πες με έναν από τον Άρη που δεν θα έκανες πέρα και έναν από τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θα έκανα από τον Άρη, ας πούμε, δεν θα έκανα παρέα. Το Δελιζήσι, ρε φίλε. Ναι, δεν θα τον έκανα. Δελιζήσι φαίνεται πολύ λαϊκό. Δηλαδή για ταβέρνα και για τέτοιο φαίνεται full. Δεν ξέρω, δεν. Ναι. Θα τον έκανα. Εντάξει, σαν την κυρία Γκάμα δεν είναι. Καμία. Καμία δεν είναι σαν την κυρία Γκάμα. Γκάμισε το δηλαδή. Από τον ΠΑΟΚ. Κάτσε, θα βρούμε και από τον Άρη. Δεν είμαι. Ποιον δεν θα έκανε παρέα. Δεν κάνω κοκκό, ναι. Τον Έμαν δεν θα έκανα παρέα, νομίζω. Φαίνεται λίγο. Και τον Κουέστα. Κρύος. Ο Κουέστα φαίνεται ότι θα είναι σαν αυτούς που είναι τα ξαδέρφια από το εξωτερικό που έρχονται, τρώνε, παιδί μου, και δεν μιλάνε. Ναι, ναι. Δεν έχει ακούσει κανένα να μιλάει τον Κουέστα. Ο Κουέστα μου κάνει την. Μου βγάζει την εικόνα ότι δεν θα καταλάβαινε και τα αστεία μου. Ναι, ναι. Πιστεύω θα κοιτούσε σαν τον Μίστερ Μπιν. Ναι. Σαν, ναι. Εγώ, τι είναι αυτό που μας φέραν τώρα εδώ για παρέα. Από τον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ, ποιον δεν θα έκανα παρέα. Δύσκολο είναι για τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ συμπαθητικό. Ναι. Από Καντουρί. Τον Σαββίδη και έπειτα. Καντουρί. Επειδή έχει αλλάξει επίπεδο, δεν είναι πλέον αυτές οι φάτσες που ήταν παλιά. Δηλαδή, το Στόχ θα τον έκανε παρέα. Άνετα. Ναι. Άνετα. Εντάξει, δεν μιλάω για Μπίσεσβαρ. Το Στόχο, νομίζω. Τον Μπίσεσβαρ μπορεί να τον έπαιρνα και αγκαλιά. Ναι. Θα πήγαινα για ένα drink. Ναι. Τον Μπίσεσβαρ. Ναι. Όχι, και για φαγητό. Δεν έχει γίνει σχεδόν, επειδή μου παραδίπλα. Ναι. Είναι, πρόκορο εννοείται. Τον Μπίσεσβαρ. Δεν είναι για ένα. Ναι. Παίκτη του ΠΑΟΚ, ποιον δεν θα έκανα. Ξέρεις ποιον νομίζω δεν θα έκανα. Τον Κρέσπο. Τον Τζόλι. Τον Τζόλι. Φαίνεται λίγο ότι είναι συγκεντρωμένο στο στόχο του, παιδί μου. Όταν παίζει. Α, ναι. Ναι. Έξω είναι έξω καρδιά. Πολύ έξω καρδιά. Ποιος άλλο θέλετε να καταστρέψουμε σαν παίκτη? Έλα, πείτε. Τον Κρέσπο. Ναι. Ο Κρέσπο, ξέρεις τι, όσο καιρό είναι τραυματίας, μου δείχνει ότι μια εξωστρέφεια, μια ότι και στον πάγκο θα δώσει οδηγίες και θα κάνει και τέτοια. Ναι, το έχει αυτό. Μιλάμε τώρα για παρέα έξω. Να πας για καφέ, για φαγητό, ας πούμε. Να πας να κάνεις μπάνιο, ας πούμε, να κάτσεις ένα μπιτσμπάρ με τον Κρέσπο. Μπάνιο με Ουάρντα θα πήγαινα. Ναι, εννοείται. Για με Ουάρντα δηλαδή δεν χάνεις. Ο Άρντα, ο οποίος κάνει διακοπές στη Μύκονο με τον Χατζησαία. Πήγε σε αυτόν τον Τούρκο το Salt Bay που ναι. Τα αλάτια. Oh, ναι. Κατάλαβα. Θα ήθελα να κάνω τη ζωή του Άρντα. Ναι. Εντελώς. Δεν νοιάζει τίποτα. Ανανεώσει, δεν ανανεώσει. Ξέρεις με ποιον δεν θα έκανα τέτοιο. Με τον. Πώς είναι το δεύτερο τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ? Τον Ζιβκοβίτς. Ναι, τον Ζιβκοβίτς.
Ναι, είναι λίγο. Σέρβος όμως είναι, φίλε. Τους Σέρβους τους πάω. Α, ναι. Ναι, ρε, φίλε. Σέρβες. Πιο πολύ. Πιο πολύ ακόμα, ναι. Εσύ ποιο, με ποιον δεν θα πήγαινες για καφέ, ξέρω εγώ. Από τον Μπάουχ με τον Καντουρί και με τον Κρέσπο. Με τον Καντουρί. Ο Καντουρί, ναι, δεν ξέρω. Ίσως μου τη δίνει και παιχτικά γι' αυτό. Α, ναι. Ναι, ναι. Ναι, που μου αρέσει σαν παίχτης, απλώς δεν ταιριάζει, ρε φίλε, στον Μπάουχ. Ναι. Δεν ταιριάζει στο σύστημα, δεν ξέρω. Το συζητούσα και χτες αυτό με ένα-δύο φιλαράκια μου. Ο Καντουρί είναι να παίξει με ένα εξάρι και δύο οχτάρια, να είναι ένας από τους δύο. Ένα από τα δύο οχτάρια. Δεν είναι ούτε για. Δεν θα βασιστείς. Δεν είναι. Ούτε για γραμμή, ναι, εννοείται, για πλευρά δεν είναι. Yeah. Ούτε για τον άξονα να παίζει μόνος του. Είναι. Αυτό. Και το Ματίγια δεν θα. Δεν θα ήμουν ακολλητός με το Ματίγια. Με το Μαντσίνι θα έκανα πολύ παρέα. Άνετα. Ναι. Άνετα. Με Μαντσίνι, με Μαντίνες. Και με Γκάμα θα έκανα παρέα. Ο Γκάμα φαίνεται πιο σοβαρός. Γι' αυτό θα ήθελα έτσι και λίγες τέτοιες σοβαρές. Δηλαδή, με Μαντσίνι, με Μαρτίνες και με Φετφατζίδη πήγαινα ένα τρίμερο Χαλκιδική. Ναι. Άνετα. Άνετα. Και με σκηνή κιόλα. Ναι, ναι. Σε κάμπινγκ. Ναι, άνετα, ναι, άνετα, ναι, άνετα, ναι. Άνετα. Ο Φετφατζίδη δεν θα βοηθούσε. Θα ερχόταν μετά, ξέρω εγώ, και θα έλεγε πώς στήσατε έτσι. Αυτό δεν, φίλε, τώρα πάμε, εκφεύγουμε από Άρη και πάω. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Μην το πάρετε ότι έχω κάτι. Ο Φορτούνης, ρε φίλε, μου βγάζει μια. Ναι. Είναι σαν να είναι ρομπότ, εμένα μου βγάζει. Φίλε, μια αχωνεψιά εντελώς, ναι, ναι, ρε φίλε, ναι, ναι, μου βγάζει. Δηλαδή και με το Μάνταλο θα πήγαινα για ένα καφέ. Άσε τώρα μην μου το πει. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή έχουμε πει ένα καφέ. Ναι, σε σχέση με το Φορτούνι. Ο Φορτούνις, ρε φίλε. Παγάκι, ρε φίλε. Μου βάζει ΑΕΚ. Παγάκι, δηλαδή, ο Φορτούνις. Από ΑΕΚ, μόνο το Τζιγκρίνσκι μόνο. Γι' αυτό το είναι λίγο. Μαραούχο θα πήγαινα για καφέ. Όχι, και με το τέτοιο. Και με το, πώς το λένε, το επιθετικό. Το Λιβάγια. Ναι. Θα πήγαινα. Αλλά ρε φίλο Φορτούνης, τον έβλεπα και χθες στη Φιέστα. Χαμογέλασε. Πολύ κρυόπλασμα, ρε φίλε. Πολύ παγάκι, ρε φίλε. Δηλαδή. Άνετα πάντρευα Φορτούνη με Δούκη Σανομικού. Ναι. Ε? Ναι, 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 ναι. Και πιστεύω θα βγάζανε ένα. Παγάκια. Ναι. Σακούλες, ναι, ναι, με παγάκια. Ναι, ναι. Θες να πάμε όλη την εκπομπή έτσι. Θα θαύμα κόσμο, ε. Δεν θαύμα, ρε φίλε. Τι γνώμη μας λέμε. Δεν κρίνουμε τώρα ούτε φάτσες ούτε παιχτικά, τίποτα. Αυτό που μας βγάζει. Τζούλια Νόβα. Το ίδιο πράγμα. Τζούλια Νόβα. Τζούλια ο TTV. Θα πούμε καμιά εφημερίδα. Θα βάζει κανένα χαλί από κάτω. Α, δεν έχουν χαλί. Κρυώνουν τα πόδια μου. Συγγνώμη. Βάλε ένα χαλάκι. Έτσι, βάλε τίποτα. Παλιά θέλω. Σήμερα θέλω. Τι θες. Τριαντάφυλλους, Βαλάντι. Ζάντι, χαριτοδιπλωμένο, Γαρμπή, παλιά της Γαρμπή. Θα βάλω ένα καλό, το οποίο δεν είναι τόσο ανεβαστικό, είναι έτσι πιο. Δεν με πειράζει. Σε ένα χαρτάκι. Ναι. Έχω αυτό. Τι ωραία που το είπες. Ας μην το ακούσουμε. Πάμε εφημερίδες. Λοιπόν, τα νέα. Πάμε τα νέα. Πρώτη κατοικία, αγωνική παροχή με φορομπόνους. Τι προβλέπει η διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών. Παρασκευή ήταν να πάω για καφέ δυτικά. Θυμάστε που είχα πει στο. Ναι, άσχετο. Στο Times που ήταν να πάω. Μην διαφήμιση τώρα. Η ζώνη. Δεν πειράζει. Και το σκεφτόμουν να μην πω το όνομα. Σκεφτόμουν να μην πω το όνομα. Όχι, στο Times ξέρει. Το με το αφημί αυτό που είναι. Σε ποια περιοχή. Ναι, και δεν πήγα τελικά. Γιατί, δεν ξέρω, κάτι. Όχι, όχι, είχε ένα θέμα το φιλαράκι που θα πηγαίναμε για καφέ. Είχε ένα θέμα με συγγενικό του πρόσωπο και δεν πήγαμε. Και ενδέχεται να πάω σήμερα. Θα σου πω ένα μαγαζί μετά εκτός αέρα. Δεν λέω ονόματα, μαγαζί γνωστό στον αέρα. Πες την περιοχή να το βρούμε, μάντεψε ποιο. Άντε, ας το πω. Πες την περιοχή να το βρω. Δεν ξέρω περιοχή, αυτό θέλω να σου πω, να μου πεις που είναι. Ωραία, το έχω ακουστά, αλλά δεν ξέρω. Αυλή. Α, είναι προς πόλη. Α, ναι, και αυτό. Κοντά στο. Είναι έτσι όπως ανέβαινε. Εντάξει, θα μου πεις μετά εκτός αέρα. Θα μου πεις εκτός αέρα. Εντάξει, λοιπόν, γονική παροχή με φορομπόνους, χωρίς φορολογική επιβάρυνση δωρεά προς τα παιδιά χρηματικού ποσού έως 150.000 ευρώ. Σημαντικό αυτό. Αυτό είναι επιθετικό μάρκετινγκ που κάναμε. Άμα ακούνε τώρα εκεί πέρα στη. Ναι, θα πάω, ναι. Ελάτε. Ναι. Εδώ είμαστε. Δεν θα σοβόμαστε. Όχι. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι θα. Έτσι. Σύνοδος κορυφής θρίλερ για τα 750 δις, διαπραγματεύσεις ως το παραπέντε για την επίτευξη συμφωνίας. Σκληρό παζάρι με το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα μηνύματα για την Αθήνα.
Κορονοϊό στα μάτια στραμμένα στην Οξφόρδη. Mm-hmm. Σήμερα οι ανακοινώσεις για το εμβόλιο. Ξαναχτυπάει ο ιός του Δυτικού Νείλου. Α, είχαμε τώρα, έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν σωζόμαστε με τίποτα. Η τραγωδία στο μάτι, αποκαλύψεις για συγκάλυψη των ευθυνών. Πάμε και στα αθλητικά. Μετά το 3-0 επί της ΑΕΚ έγινε η νύχτα μέρα στον Πειραιά για τον 45ο τίτλο του Ολυμπιακού. Εκεί δεν κολλάμε, έτσι. Καλά, ναι. Άμα είσαι Ολυμπιακός, δεν κολλάς. Πάω Κάρις 0-0, φινάλε χωρίς συγκινήσεις. Πόλο, double για τα κόκκινα κορίτσια. Πανιόνιος, πικρός υποβιβασμός. Καλά, περιμένετε λίγο. Παναθηναϊκός Όφη 3-2 με νίκη του αντίου του Δόνη. Τσέλσι άρχισαν στον τελικό της Αγγλίας. Αυτά από τα νέα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τι έγινε, νωρίς παιδιά. Νωρίς σήμερα. Λοιπόν, διαβάσω εγώ την εφημερίδα των συντακτών. Θα ακολουθήσει πολύ δυνατή εκπομπή από τη φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Ο νέος άξονας της λιτότητας, ρυθμιστής στον μαραθώνιο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα γεράκια κρατούν όμηρο την Ευρώπη. Στις απαιτήσεις της Ολλανδίας και των τριών στενών συμμάχων της υποτάσσονται οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λιγότερες επιδοτήσεις, περισσότερα δάνεια στο επίκεντρο του συμβιβασμού για τα 750 δις. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, λαθροχειρίες υπουργού και περιφερειάρχη υπονομεύουν το σχέδιο για τα υδατοδρόμια. Υπονομεύουν. Ναι. Στη δίνη της πανδημίας, 15 εκατομμύρια κρούσματα και 600.000 νεκροί. Αυτά και με την εφημερίδα των συντακτών. Λοιπόν, πάμε στην. Να πω εγώ ελεύθερο τύπο. Ναι. Έγκλημα συγκάλυψης στο μάτι. Είδες τι έγινε με τις αποκαλύψεις. Όχι. Υπάρχουν καταγγελίες και μαρτυρίες οι οποίες κάνουν λόγο για πολύ πολλά ένοχα μυστικά τότε με το μάτι. Πολλές συγκαλύψεις για να μην να το θάψουμε. Βγήκε ο αρχηγός, ο τότε αρχηγός πυροσβεστικής. Ναι. Απείλησε τον πραγματογνώμονα έτσι. Θάψ' το, ξέρω εγώ, μην κατηγορήσεις κανέναν. Και πες ότι βγήκε, ξέρω εγώ, ότι έγινε από τη ζέστη και αυτά. Μάλιστα. Είχαμε πάρα πολλά ηχητικά ντοκουμέντα εκθέτουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τριχιαστικά όσα αποκαλύπτονται και την περιφερειάρχη τότε, την κυρία Δούρου. Mm. Πλέον βγαίνουν και ονόματα στη φόρα ξεκάθαρα. Καλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα για αυτούς που εμπλέκονται, γιατί είναι πάρα πολλές οι μαρτυρίες. Τα νέα όρια ηλικίας για το 2020 και, πόσα, και τα ποσά των συντάξεων. Χωρίς φόρο η γονική δωρεά χρημάτων για αγορά αλφακατοικίας. Τρίμερο θρίλερ με την σύνοδο κορυφής. Μέγαρο μουσικής. 9 παραγωγές σε 19 αρχαιολογικούς χώρους. Έχουμε φυσικά και τον Ερντογάν, ο οποίος πήγε να επιβλέψει, λέει, όχι πώς το έλεγε, επιβλέπει τα έργα στην Αγία Σοφία ο Ερντογάν. Άνετα το σβήνεις και βάζεις ο Μελισανίδης. Ναι. Όταν το είδα λέω, πω ξανά, τι γίνεται. εντάξει. Αυτά για τα ελεύθερα τύπο. Ωραία, πάμε στην καθημερινή. Mm-hmm. Το μεγάλο παζάρι για τα 750 δις, διαφωνίες Βορρά-Νότου, η Τουρκία στην ατζέντα από Αθήνα και Λευκοσία, επιδότηση στεγαστικών δανείων με τοπική για τη δίωξη του Λουπάκη, μια ελιά 1.300 ετών στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου, το εξοπλιστικό πρόγραμμα στο προσκήνιο, οι συζητήσεις με Γαλλία και η πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μισελ Ομπάμα, νέα εκπομπή μέσω Spotify. Mm-hmm. Κλιματική αλλαγή, το ανθρώπινο σώμα θα φτάσει στα όρια του. Και ένα θέμα για την υγεία, υπερκατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα. Είναι η μέρα πάλι που δεν βλέπω ριζοσπάστητες και τέτοια, έτσι. Ναι, και αυγή, τι ναι. Δευτέρα. Μήπως δεν βγάζουν Δευτέρα. Δεν ξέρω, μήπως βγαίνει πιο αργά. Ναι. Να πάω μια εσπρέσο. Πάνε εσπρέσο. Ωραία, πάμε στην εσπρέσο. Χωρίζει πρώην υπουργός για τα μάτια πολιτεύτριας. Όποτε βλέπεις πολιτεύτριας είναι. Είναι καλές πάντα. Ναι, είναι πάντα καλές, αλλά δεν είναι σίγουρα καλές για να τις ψηφίσει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή δεν φτάνει μέχρι και το χέρι. Όχι, εντάξει, είπαμε. Ερωτευμένη στο Μονακό ο Λεωνίδας και η Ελληνίδα Θεά. Δίδυμα φωτιά στις πίστες της Αθήνας. Ο χάρτης με όλα τα σχήματα της σημερινής σεζόν. Για να δούμε τι έχει. Καρά βλέπω Μεθοδωρίδου και. Τι είναι, αυτός είναι ο Κουρκούλης. Α, όχι, ο τέτοιος είναι. Ο Σχοινάς. Ναι, δεν έχω βαρεθεί αυτοί οι δύο. Σχοινάς Γαρμπίνα. Δηλαδή, είστε όλη μέρα σπίτι, ξέρω εγώ. Δεν έχετε βαρεθεί να τραγουδάτε και μαζί. Ο Κουρκούλης με την τέση σταματήσανε να τραγουδάνε μαζί, ρε παιδί μου, με την Κέλλη Γελεκίδου.
Εντάξει, φτάνει, είπαμε. Που είναι, και μιλάμε που είναι και Κέλλη και Λεκίδο, έτσι δεν είναι. Για τη χειμερινή σεζόν. Ναι. Για να δούμε. Η Φρίκη καρέ-καρέ στο γεγονός το οποίο τα έχει με πάρα πολύ μικρά γράμματα και ούτε με zoom δεν γίνεται. Στην υγεία Κρίσου ο Θωμάς Χάνκς. Oh, κάνει διακοπές ο Τόμ Χάνκς με τη σύντροφό του στην Ελλάδα. Ναι. Με τη σύζυγό του. Ναι. Μας βίασε η απαγωγή της μικρής Μαρκέλας και άλλες αποκαλύψεις. Για την υπόθεση τότε με τη Μαρκέλα, με την 33χρονη, ναι, 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 η οποία. Και ποιος το λέει αυτό, ότι μας βίασε. Νέες αποκαλύψεις, τώρα κάτσε να δούμε. Ποιος το λέει αυτό. Νέες καταγγελίες για την αρρωστημένη δράση της 33χρονης, λογικά και άλλα θύματα που δεν έχει κι άλλα. Oh. Από την Lady G Star της TV, αποκλειστικό το γεράκι που κατέριψε drone στη βάφτιση συγγονής της Γιάννας Αγγελοπούλου, πρωταγωνιστή σε νέο τηλεοπτικό σποτ. Εκεί στην αρχισυνταξία, ρε παιδί μου, πριν τυπώσουνε, βγαίνει ένας με χαρτιά στα χέρια του και λέει: μισό λεπτό! Μισό λεπτό! Έχω νέο story που θα μπει στο πρωτοσέλιδο. Σου έχω και Δημοκρατία, ναι, εφημερίδα, ναι, σημερινή. Ο ευρωπαϊκός μύθος κατεδαφίζεται. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ρωτάει η εφημερίδα. Κατώτερη των περιστάσεων, οι αρχηγοί των κρατών της Γυραιάς Υπήρου αδυνατούν να δώσουν γενναία λύση για την καταστροφή που έφερε ο κορονοϊός. Η δίθεν αλληλεγγύη χάθηκε στη σκόνη. Κυριάκος, δεν πρέπει να βγούμε διχασμένοι. Αιμονή από τις βόρειες χώρες να φορέσουν θηλιά στο νότο. Οι οικονομίες διαλύονται, αλλά οι ηγέτες ξύνονται. Νοβάρτης στο πόρισμα, Σοφουλάκη καρφώνει τον Φον Άδωνη. Αποκαλύψη σοκ για το μάτι, άγρια πολιτική αντιπαράθεση για τις πιέσεις προκειμένου να θαυτούν στοιχεία της τραγωδίας. Συγκίνηση στο μνημόσυνο 2 χρόνια μετά. Αυτά και από την. Όλα τα είχαμε. Χτύπησε, ναι, και ο ιός του Δυτικού Νείλου σε άλλο τίτλο της εφημερίδας. Και βουβονική πανόλη, έχουμε, ναι, ναι, τα πάντα έχουμε. Θες να κάνουμε το διάλειμμα και να επιστρέψουμε με αθλητικές εφημερίδες και, ναι, όλα τα υπόλοιπα, ναι, ναι, θεματάκια που έχουμε ετοιμάσει εδώ για εσάς. Να κάνουμε push-ups. Ναι. Να κάνουμε push-ups. Έτσι σου λέει και ο Μαυράκης. Ναι, 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 να κάνουμε push-ups. Και εγώ του λέω, πού να κάνω καφεδάρα εδώ πέρα. Push-ups τώρα. Βαράνε κουπί εκεί. Είδα ένα βιντεάκι, ανέβασε ο Μαυράκης από το ΠΑΟΚ Ολυμπιάδα. Ο Μαυράκης βαράει κουπί κυριολεκτικά, αφού κάνει κοπηλατική. Ναι, και κάνει όντως. Κάνει και πηγαίνει και στην Αθήνα, κάνει αγώνες και τέτοια. Αλλά μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε, είναι. Παράξενο, έτσι φαίνεται. Ναι. Γιατί ασχολούνται. Μέσα Ιουλίου, τώρα 20 Ιουλίου και ουρές. Δηλαδή, επιτρεπόμενα άτομα έχει ένα συγκεκριμένο νούμερο και είναι πάντα γεμάτο. Τώρα που σουρέ, ουρίτσες έχεις φάει. Ναι, ναι, ωραίες. Ναι. Αρχίζει να ξέρεις να τις κάνεις, είναι ωραίες. Τα φιλιά μας στον Κώστα το Μαυράκι και στον Στέφαν το Μάμαλη. Θα τους επισκεφτώ μεσοβδόμαδα να πιούμε ένα καφέ. Εσείς να πάτε να αθληθείτε, να πάτε να γυμναστείτε, καλό κάνει. Εντάξει. Να σμιλέψετε το κορμί σας, να γίνετε σαν εμάς. Ναι, σαν εμάς. Πάμε σε αθλητικές εφημερίδες. Και βάλε και χαλί. Έχω. Ας το push-ups, μ' άρεσε. Δεν είναι το push-ups. Α, όχι, το σε δυσκότερο. Σε παρακαλώ. Ξεκινάμε με Sport Time. Άντε, πάμε Sport Time. Πάμε Sport Time. Λοιπόν, θρυλικό πάρτι. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε τη ΣΑΕΚ στη γιορτή του για την κατάκτηση του 45ου πρωταθλήματος της ιστορίας. Στη γιορτή του. Στη γιορτή του 45ου πρωταθλήματος. Α, νόμιζα στη γιορτή του. Έβλεπα Μέγκα. Έβλεπα Μέγκα. Έβλεπα Μέγκα χτες. Οι τίτλοι που είχε από κάτω την ώρα της φιέστας. Ήθελα να τους βγάλω φωτογραφίες για να μην τους ξεχάσω, για να τους πούμε, αλλά άλλαζε ανά 10 δευτερόλεπτα και ήταν ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Πώς έχεις όλη η Ελλάδα δάκρυα χαράς. Ας τους έχω χειρότερο. Γιορτάζει ο θρύλος. Γιορτάζει ο Πειραιάς. Γιορτάζει η Ελλάδα. Γιορτάζει ο κόσμος όλος. Αλήθεια. Ναι. Γκόμενα βρήκανε. Και έμεινα έτσι. Να τι λένε. Τι έγινε, γκόμενα βρήκανε. Τι. Γιορτάζει ο κόσμος όλος. Δηλαδή νομίζω ότι εκείνη την ώρα μπορεί να είχε έκτακτα δελτία σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Γίνεται φιέστα, πήρε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Ξέρω εγώ, πόλεμος κάπου, ρε. Σταματήστε τον πόλεμο. Κορονοϊό. Ποιος κορονοϊός τώρα, ρε. Το πήρε, ρε. Ο Ολυμπιακός μας. Ναι, ναι. Όπου το ακούω αυτό, συγκίνηση με πιάνει. Ή που είδα. Αυτοί που πήγανε και πανηγυρίζανε. Τόσο πάθος. Και είναι και ένας στο πάνελ εκεί στο Μέγκα. Ήταν και ένας στο πάνελ. Ο οποίος, δε φίλε, αυτά που έλεγε, ακόμα και οι υπόλοιποι, έβλεπα ότι δεν νιώθαν και πολύ καλά με αυτά που έλεγε. Σαν να του λένε, εντάξει, ρε φίλε, σταμάτα να γλύφεις τόσο. Σταμάτα! Σαλιάρι, σταμάτα. Λέει μία κάποια στιγμή,
Και λογικό είναι, λέει, να πανηγυρίζουν οι παίχτες και ο κόσμος τόσο έντονα αυτό το πρωτάθλημα, γιατί ναι, ήταν, λέει, κόντρα σε όλους. Σε κόντρα στη διοργανώτρια αρχή. Κόντρα στην ΕΠΟ. Κόντρα στην κυβέρνηση. Κόντρα σε όλα, λέει, και σε όλους. Ο Ολυμπιακός, λέει, πήρε το πρωτάθλημα. Ωρε φίλα, να τριχύλα. Να βάλουμε βιολί από πίσω να πεις. Μου έκανε εντύπωση στη Φιέστα. Είμαι κι εγώ λίγο τη λεπτομέρεια. Ώρες-ώρες. Πολύ προβολή σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο χτες. Που το λένε Βαγγέλη. Όχι. Α, με, που το λένε Σάβα. Όχι. Το λένε Μιλτιάδη. Δεν το είδα. Στο γιο του Βαγγέλη Μαρινάκη. Πολύ προβολή, φίλε. Δεν ξέρω αν με το Μέγκα έχει κάποια σχέση. Είναι αυτός που χτυπιόταν με τους κριτικούς εκεί πέρα. Και... με τους? Με τους κριτικούς κάτω και στην Κρήτη που είχαν γίνει κάτι. Α, σημαντικά. Δεν το θυμάμαι αυτό καθόλου. Ένα παιδί έχει ο Μαρινάκης. Αν έχει ένα, είναι σίγουρο αυτός. Αν έχει δύο, παίζεται. Ένας, ναι, αρρώστη. Ήταν εκεί που θυμάμαι. Αλλά χτες πολύ τον έπαιζε η κάμερα. Πολύ αναφορά τον κάνανε. Και να ο γιος του κύριου Μαρινάκη. Και να ο γιος. Πολύ, πολύ προβολή. Δεν ξέρω. Μαρινάκη, γιατί σηκώνει το πρωτάθλημα? Αυτό και αυτό δεν μ' άρεσε. Και ξέρεις τι με έκανε εντύπωση. Πολλά έτσι, σου έκανε εντύπωση. Πολλά, εκτός από την κυρία Άσα. Ναι, πολλές τέτοιες λεπτομέρειες. Δηλαδή, είσαι ο Μαρινάκης, ρε φίλε, είσαι ο πρόεδρος μιας ομάδας. Πρώτον, δεν πας να σηκώσεις το κύπελο. Το δίνεις στους αρχηγούς σου, στους αρχηγούς σου, το δίνεις και είσαι εκεί από δίπλα. Να και χαμογελάς, ξέρω εγώ. Χαμογελάς, ναι, να το σηκώσουν όλοι οι παίχτες. Πας και εσύ και ναι, το σηκώνεις, εννοείται. Αλλά δεν το σηκώνεις εσύ. Και το άλλο που με έκανε εντύπωση είναι ότι οι παίχτες, όλοι σχεδόν, εκτός από έναν-δύο έτσι που θυμάμαι, δεν τον είχαν πολύ, όχι αγάπη. Θάρρος. Ναι, ήταν λίγο έτσι πιο απόμακρη. Μόνο Μπολμπενά που έκανε και την πορεία του. Ναι, λίγο πιο μαζεμένη, λίγο πιο... Θυμάμαι τώρα το συγκρίνω με τις περσινές εικόνες που ο Σαββίδης ήταν, λες και ήταν ένας από αυτούς, ρε παιδί μου. Και είναι γενικά, αγκαλιές, φιλιά, από εδώ... Μαρινάκης έτσι λίγο πιο απόμακρος. Οι παίχτες λίγο πιο απόμακροι με το Μαρινάκη. Δεν ξέρω τι. Είναι πώς θα το μάθεις το παιδί. Είναι πώς θα το μάθεις, το πάνε σε πολλές αγκαλιές. Αλλά γραβατούλα με ταξωτή κόκκινη. Ναι. Μαντιλάκι. Τον έλωσε κόκκινο σε μια φάση ο Βαλμπουένα. Τον έλωσε με πήρες. Ναι. Εκεί πέρα ανησυχήσαμε όλοι για το, για το Βαλμπουένα. Ήταν λίγο. Ναι. Και ακόμα ανησυχούμε. Ναι, ναι. Λέω ρε παιδί μου, πώς θα το πάρει τον τίτλο, θα το διαχειριστεί ψύχρεμα. Αυτό εννοούμε. Ναι, θα... ναι, μην φανταστεί κανένα τίποτα. Περίεργο. Αυτό. Μια αγκαλιά οι ερυθρόλευσοι σήκωσαν στον ουρανό το τρόπαιο. Εν τω μεταξύ, βλέποντας και τη Φιέστα, κάτι ακόμα με έκανε εντύπωση. Ναι, ναι, για πες. Ρε φίλε. Το λεωφορείο, αυτό το ανοιχτό, το open bus, πώς λέγεται. Το open, όχι με Ολυμπιακό. Όχι. Το mega bus. Ξεκινάει αυτό ο Καραϊσκάκης. Και κάνει μια διαδρομή κανένα 20 λεπτό μέχρι το Πασαλιμάνι. Και έχει περάσει από κάτι δρόμους. Κάποια στιγμή λέω, θα βρει. Δεξιά-αριστερά. Λες και περνούσε από τα Λαδάδικα, ρε φίλε. Εντάξει. Δηλαδή κάποια στιγμή λένε, α, περνάει τώρα από την Καστέλα. Πω, πω, και ακούει ο άλλος και λέει, πω, η Καστέλα. Ωραία μέρη, βέβαια. Είναι... μ' άρεσαν έτσι πως τα είδα. Βράδυ από drone, ναι, ξέρω εγώ. Ωραία. Ναι. Αλλά ρε φίλε, πολύ στενή δρόμη. Με το ζόρι χωρίς το λεωφορείο, ειλικρινά. Δεν μπαίνει πρωτάθλημα Παναθηναϊκός μας. Να πάει εκεί λεωφόρο Αλεξάνδρου, Πανεπιστημίου. Πλατεία Βικτωρίας, άστα, δεν είναι για τέτοιες μέρες. Γλέντι στα ποδητήρια με μπουγέλο και στο Μαρινάκι. Ναι, ναι. Όπου, μια παρέα όλοι. Τρελή πανηγυρισμοί και από τον κόσμο. Τι ωραία. Όπου, φίλε. Έλα τώρα, εντάξει, αυτά κορεδευόμαστε και μεταξύ μας, παιδιά. Δηλαδή, εγώ από, ξαναλέω βέβαια, αν είσαι φίλος του Ολυμπιακού, το πανηγυρίζεις αυτό το πρωτάθλημα έτσι. Ναι. Άλλο να το πανηγυρίσεις, οκ, okay, εντάξει, γιατί είναι στα πλαίσια του είμαι φίλος του Ολυμπιακού, που δεν βγάζει από μόνο του νόημα. Το πανηγυρίζεις έτσι. Αλλά το πανηγυρίζεις τόσο. Τόσο. Γιατί έχεις να πάρεις 4 χρόνια πρωτάθλημα. 4-3. Τέσσερα. Κάτσε ρε. Όχι, ψάχνω. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ναι, 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 τρία χρόνια, συγγνώμη, ναι, τρία χρόνια. Έχεις να πάρεις γενικά τίτλο νομίζω τρία χρόνια. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Άρα μετά από τρία χρόνια το πανηγυρίζεις, έχεις μια... σου έχει λείψει. Πού να κάνουν 50. Ναι, σου έχει λείψει. Και επίσης είναι η αντίπαλή σου πλέον δυνατή. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι ψηλοδυνατή και ναι, αγωνιστικά. Και εξωαγωνιστικά. Γι' αυτό το πανηγυρίζεις. Ενώ τα προηγούμενα, ας πούμε, πρωταθλήματα που έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Ναι, είναι ψηλό ανύπαρκτη. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και διοικητικά και εξωαγωνιστικά και ΕΠΟ και επιτροπές και διαιτησίες και παικτικά ήταν αδύνατη. Μην το δούμε αυτό το εξωαγωνιστικά στον τελικό του κυπέλου.
και δούμε μια ΑΕΚ που δεν βλέπετε τώρα να να πετάει. Ναι, ναι. Πετάει, τέλος πάντων. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Ναι. Καλημέρα σας. Έλα, παιδιά, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Εδώ δεν τράπηκε να πανηγυρίσει άλλα κι άλλα. Αυτό δεν τα πανηγύριζε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, επειδή εγώ δεν που την είδα. Φέτος το παίρνει δίκαια. Εγώ δεν την είδα τη φιέστα. Ο Μαρινάκης το σήκωσε μόνος όχι, το πρωτάθλημα. Όχι, όχι, όχι. Α, γιατί τον έδειχνε σε πολλές φωτογραφίες να το σηκώνει μόνος του. Όχι, όχι. Ήταν με τον Τωροσίδη και με τον ποιον άλλο, με τον Βαλμπουενά, νομίζω. Πάλι καλά. Από του χρόνου. Μόνο. Δηλαδή, πόσο διαχειτικός παίκτη να είσαι απέναντι στο Μαρινάκη. Δηλαδή, είσαι παίκτη Ολυμπιακού, δεν μπορεί να είσαι πολύ διαχειτικός, δε φίλε. Ναι, σίγουρα. Ο άνθρωπος πήγε σε προπόνηση σε ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 19, πού ήταν. Ναι. Και τους είπε, θα σας διώξω όλους. Ναι, ναι. Επειδή τα παιδιά χάσανε, εντάξει. Ναι. Τι να λέμε. Όντως. Λοιπόν, το φιλαράκι στο Μαυράκης, έτσι. Ναι. Θα γυμνάζεσαι. Και δικό σου φίλος είναι. Για καφέ στο γυμναστήριο. Και δικό σου. Και εσύ fit πρέπει να είσαι. Όλοι και καφέ πρέπει να πηγαίνετε. Πώς το κατάλαβες. Αφού είσαι φίλος του Μαυράκη. Ναι, έχω χύσει κιλά καφέ εκεί πέρα. Ακριβώς. Νοείται, νοείται. Τον έβλαπα πιο συχνά γιατί πήγαινε το γιο μου εκεί πέρα στο γυμναστήριό του. Α, ναι. Τον έβλαπα πιο συχνά. Τι άθλημα κάνει ο γιος σου, μπάσκετ, ε? Ναι, ναι. Καλά, ήμουν σίγουρος. Ήμουν σίγουρος. Γι' αυτό είπα Μαυράκης, δεν είπα Μάμαλης. Ναι, Μαυράκης, εντάξει, είναι μπασκετο... Μάλλον είναι αντιποδοσφαιρικός, δηλαδή όποτε πάω βρίζει τους ποδοσφαιριστές, ρε φίλε. Ναι, δεν μπορεί το ποδοσφαιρό. Είναι καθαρά, είναι πολύ μπασκετικός. Είναι. Αλλά και πολύ καλός στη δουλειά του γενικά. Και για παρέα, μια που λέγαμε για παρέα πριν, να πας με Μαυράκη σε καφενείο, φίλε. Στο λέω. Και για παρέα θα λιγωθείς. Εδώ λιγωνόμαστε στο γυμναστήριο. Άστο, να πας με το Μαυράκι σε καφενείο εκεί στην Τριανδρία. Έχουμε ένα καφενείο που πηγαίνουμε. Είναι, ξέρει τα πάντα, ρε παιδί μου, το τι κεφτεδάκι έχει, αν είναι καλή η πατάτα. Καφενείο, καφενείο, ναι. Ναι. Όχι, γιατί η πατάτα είναι έμπειρος, έμπειρος. Φαίνεται κιόλας. Ναι, ο έμπειρος της Τριανδρίας. Ο έμπειρος της Τριανδρίας, ναι. Αυτά. Απορώ πως κρατιέται, να σου πούμε την αλήθεια. Κάνει όντως, κάνει για αρκετές ώρες γυμναστική κάνει. Γι' αυτό. Με μεγάλη προσπάθεια κρατιέται. Αν δεν έκανε γυμναστική και έκανε αυτά που κάνει και έτρωγε και αυτά που κάνει, θα ήταν 783 κιλά. Σαν και ο Μάζελα. Ναι, εγώ είμαι στα 650. Έχω αδυνατήσει. Λοιπόν, άντε καλά. Άντε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν. Για το Δόνι, το τελευταίο μάτς στον πράσινο πάγκο του 50χρονου τεχνικού συνδυάστηκε με νίκη. Πρωταγωνιστής ο Ξενόπουλος που έπιασε πέναλτι στις καθυστερήσεις και τα 5 γκολ μπήκαν σε 15 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Ξανά στο γήπεδο Γιάννης Αλαφούζος. Να το έχεις παίξει τώρα αυτό από το ημίχρονο να βλέπεις είναι 3-2 και να λες διάπουν άλλα 5 γκολ άνετα. 7 σύντομα δεν πήγε τίποτα. Ηρωικός Άρης με μια εντεκάδα πήγε στην Τούμπα και άντεξε. Ο ΠΑΟΚ σφράγισε το εισιτήριο του Champions League, αλλά επιβλήθηκε πρόστιμο στους παίχτες, πρωταγωνιστής ο Κουέστα. Μένει ο Φερέιρα. Καλά, περιμένετε. Αυτή ήταν η Sport Time τους η ώρα. Ναι. Σόπα. Ο Άρης απέκτησε τον Μπερτολίνι. Τον Μπερτόλιο. Ποιο είναι αυτό, δώσε ρεπορτάζ. Της Λαμίας. Α, ναι. Και από Έλπερ να έχει περάσει. Ωραία. Αυτά με τη Sport Time. Θρύλος των γηπέδων, μας λέει Sport Day. Πάρτι στον Πειραιά. Λες να βάλουμε κανένα ύμνο. Ή θα φάμε κανένα πέσιμο πρωινιάτικα. Και πέσιμο και χέσιμο. Ναι. Πάρτι στον Πειραιά με την ομαδάρα του Μάρτινς να επικρατεί 3-0 της ΑΕΚ και να γιορτάζει τον 45ο τίτλο της. Έβρεξε γκολ για τον Όφ και για τον Παναθηναϊκό. Καταδίκη η λύτρωση. Σούπερ Τσέλσι στον τελικό. Έτσι. Σόπα, Τσέλσι, Sport Day. Έτσι, Sport Day. Αυτό είσαι Sport Day, βέβαια. Sport Day, Μίνι Καύσωνας, η νέα εκπομπή στο Μέγκα καθημερινά στις 10. Κουλούρια Θεσσαλονίκη. Ωραίο. Να, μπράβο. Ωραίο. Μπράβο. 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 Αποθέωση. Μπράβο, Sport Day. Αποθέωση. Sport Day. Στη Sport Day. Ναι, φίλε, Sport Day. Αν είχε και το σκορ με δυο κουλούρια, θα ήταν ακόμα πιο ωραίο. Στο επόμενο. Στο επόμενο. Σου λέει, κρατήσουμε και κάτι για την Τρίτη. Ναι. Τρώγονται έτσι κι αλλιώς τα κουλούρια για την άλλη μέρα. Ναι. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Την παράλληλη μέρα δεν τρώγονται. Τα πατάς και λίγο στην τοστιέρα. Ναι, βάζει και λίγο μέσα. Και λίγο τυράκι μέσα ή κασεράκι. Είσαι από αυτό που το κουλούρι που είναι ήδη μικρό και το κόβουν, ρε παιδί μου, έτσι προσεκτικά και βάζουν μέσα ναι. Σαλαμοκάσαρα. Ναι. Μπράβο. Να έχει κάνει τη γανιά την προηγούμενη μέρα και να έχει μείνει έτσι λίγα κομμάτια και να ανοίξει το κουλούρι και να βάλει ένα κομμάτι γανιά μέσα και να το πατήσει. Τι είπε, τη γανιά.
Αυτά για τη Sport Day, δεν έχω κάτι. Δεν περιγράφω άλλο. Τώρα να διαβάσω κόκκινο πρωταθλητή, να μπούμε σε τέτοια διαδικασία. Ντελίριο στο λιμάνι. Ναι, δώσε λίγο. Μέτσε για το 45ο. Δόξα, μαγική βραδιά. Δόξα με φλόγες, με φόντο τον κόσμο. Έπεσαν τα τείχη του Πειραιά. Δεν παραξενεύονται που είναι η πρώτη ομάδα σε πρωταθλήματα στον κόσμο. Ξέσπασμα θριάμβου. Δεν παραξενεύονται ότι δεν είναι φυσιολογικό αυτό το 45 πρωταθλήματα. Ναι. Μάλιστα. Και Σάββας Θοδωρίδης ήταν στα πανηγύρια. Για λίγο βέβαια. Ναι, κάποια στιγμή όταν άρχισαν να χοροπηδάνε οι παίχτες και να ψιλοκουνιούνται λίγο επικίνδυνα, τον πήρε ο Καρεμπέ και τον πήγε μέσα. Ναι, καλά έκανε. Δεν παίζουμε με την υγεία, είπαμε. Και το αφιέρωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης το πρωτάθλημα στο Σαββά. Ναι. Όχι στον γούχο του Σάββα. Ναι, στον κύριο Σάββα που λέμε. Μπερδευόμαστε. Αυτά. Εκεί δύο έχουν περάσει πολύ Ολυμπιακό. Αυτά με τα αθλητικά. Αυτά με τα αθλητικά. Έχουμε ακόμη 10 λεπτάκια να θέλω. Για συνέχισε τώρα, πες. Με ποιον δεν θα, θα πήγαινες για τέτοιο. Για θάλασσα με ποιον θα πήγαινες. Για θάλασσα για με θάλασσα. Ποιον θα πήγαινα. Ναι. Με πολλούς, ρε φίλε. Από λίμπερο με ποιον θα πήγαινες. Για μπανιό. Για μπανιό. Ναι, ναι. Θα πήγαινα με κόλκα. Ναι. Ισχύει. Με Νίκο Παπαδόπουλο δεν θα πήγαινα για μπάνιο. Α, εγώ νόμιζα θα έλεγες με Νίκο Παπαδόπουλο θα πήγαινα για μπάνιο. Όχι, για μπάνιο όχι, όχι. Τον θεωρώ χλιμίτζουρα για παραλία και έτσι. για beach bar και... Ναι. Με τον... χλιμίτζο. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο θα πήγαινα για φαγητό. Θα ναι. Πήγαινα... Κάπου ανατολικά όμως. Ναι, κυριλέ. Ναι, ναι. Ψιλοκυριλέ κατάσταση. Ναι. Δεν θα το πήγαινα σε καντίνα τώρα τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ναι. Ναι, θα κοιτούσα με τη μουστάρδα και θα έλεγε. Που τον Νίκο Παπαδόπουλο ο θρύλος λέει ότι δεν τον έχει δει κανείς χωρίς πουκάμισο. ναι, δεν ξέρω. δεν είναι αυτό. ναι, για μπάνιο επίσης θα πήγαινα. Καλά, με Κωστή Τσατσαρό θα πήγαινα παντού. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Με Κωστή Τσατσαρό θα ακόμα πήγαινα. Ακόμα και σε κηδεία θα πήγαινα. Θα πήγαινα με και θα ζητούσαμε έτσι για το τέτοιο ρε παιδί μου, για το. Για το μότο. Πες το. Ναι, θα. Οργό το κρατέ. Φαντάσαι τώρα να πούμε με τον Κωστή να πάμε να φάμε. Και να κάτσουμε σε ένα μαγαζί, ρε παιδί, και να ανοίξουμε κατάλογο. Δεν θα λυθεί στο γέλιο. Θα ψάξω λίγο να δω πώς έχει. Θα ψάξω λίγο έτσι. Και είμαι σίγουρος ότι όταν έρθει ο σερβιτόρος ή η σερβιτόρα να πάρει παραγγελία, θα το ρωτήσει. Θα πει ναι, γεια σας, με σοβαρό ύφος. Ναι, ναι, ναι. Μήπως υπάρχει και γοργόνα ο κρατέ. Γιατί μας ενημέρωσε ο. Ποιο. Αυτό, ναι. Σεφ είναι ο Νικός. Ποιος Νικός? Αυτός! Ναι. Λοιπόν, για μπάνιο με άλλο τώρα. Με Γιώργο Ζαγόρα σε πισίνα. Ναι. Σε πισίνα. Ναι. Σε πισίνα μου λοχτεί πίσω κάπου σε καναπέ με τούλι και λίγο να βλέπεις όλο το πράγμα κάτω. Ναι. Ναι. Τσαλτίδι με Χρύσανθο. Για φαΐ. Για φαγητό, ναι, ναι. Σε Κυριλά το μαγάζι. Ναι. Αν και μου ταιριάζει ο Χρύσανθος. Ακόμη και σε περίοδο νηστείας ξέρει να παραγγείλει και για σένα που δεν υστεύεις. Ναι. Θα πάρεις αυτό. Μου ταιριάζει ο Χρύσανθος και για φάση βρώμικο και τέτοια. Τον έχω δηλαδή. Ναι, on the road δεν ξέρω. Ναι, τον έχω για τέτοια φάση να πει. Ναι, ρε, πάμε. Δεν, πάμε. Ποιον άλλο, με τρέγια για φαΐ, τρέγια, φαγητό, για σε τσιπουράδικο για και για βρώμικο και σε τσιπουράδικο κατάσταση, θαλασσινά και λακέρδες και τέτοια. Με ζάχο για καφέ για ή ζάχο... πρωινό για καμιά μπουγάτσα, ναι. Για μπουγάτσα. Στο μπουγάτσα. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ρε, ναι. Και θα πάρουμε και άκι μαζί. Θα πάρουμε και άκι, ναι. Πάρουμε και άκι. Τι άλλο, με συρίγω κάπου σε λιτό χώρο, ξέρω εγώ, σε εξωτερικό χώρο ρε παιδί μου, εκτός Θεσσαλονίκης, ναι. Με τζάκι να λέει και ιστορίες. Και με τζάκι, αλλά και καλοκαίρι να πας να ανοίξεις ένα πτυσσόμενο τραπεζάκι και να έχεις μαζί σου 10 πραγματάκια. Ναι. Κονσέρβες, ντολμαδάκια, κοινοτάλο, κασεράκι. Και να φοράει μαγιό, ξέρω εγώ, και το ψάθινο το καπέλο. Ναι. Το... Και να σου λέει για ψάρεμα, ας πούμε, για τι δόλωμα έβαζε και ιστορίες και όταν πήγα στο τάδε μέρος. Ναι. Και να τον ακούσεις, να μην ρωτάς τίποτα, να μην λες τίποτα και αυτός να μιλάει ώρες ατελείωτες. Να σου συνδυάζει, ας πούμε, το ψάρεμα. Με το Θουκυδίδη, ας πούμε. Σου πει και να σου πετάξει και μια ιστορία Θουκυδίδη. Ποιον άλλον. Με Μοσχοβίτη για καφέ σίγουρα.
Με μοσχοβίδια καφέ, άνετα. Με μπατμανίδι. Με μπατμανίδι θα πήγαινες σε μια... Θα πήγαινες να δεις μπατμανίδι. Και μετά θα πίνατε μπύρες. Ναι. Αυτό. Πριν αρχίσει η εκπομπή, γιατί ψιλοωριακά είσαι. Ποιος άλλος. Ξεχάσαμε κανένα. Και αφήσουμε τώρα κανένα παραπονημένο. Ναι. Κάτσε να τους πάρουμε το βρε μπατμανίδι. Σκόλκας. Ναι, ναι, ναι. Μα Αναστασιάδη, εντάξει, και για φαγητό. Και για μπάνιο θα πηγαίναμε στέριο. Ναι. Ναι, αυτό είπα μόλις. Σήμερα θα έχουμε κουνιά. Ε? Θα έχουμε κουνιά σήμερα. Σήμερα, σήμερα ή άλλο. Σήμερα. Δεν ξέρω. Θα αναμένετε ανακοινώσεις. Ναι, ναι. Να μείνετε συντονισμένοι κανονικά στο Λίμπερο, γιατί αυτή η εβδομάδα θα έχει και θεματάκια έτσι πρωινά. Ναι. Καλά. Έτσι. Είτε ποινικολόγους. Ναι, είτε τηλεφωνικά είτε εδώ. Αν ακούει όμως. Ναι. Κουγιάς. Πρωί δεν ξέρω αν ακούει αθλητικού σταθμού. Ναι. Αφού είπα ακούει. Τώρα δικαστήρια θα είναι αυτό, θα τρέχει τώρα. Αν ακούει πάντω είναι ανοιχτή η γραμμή. 23-10-87-888. Πώ θα χάνω. Να πούμε για τη νέα χρονιά για τη Λάρισα. Ναι. Του στόχου, τον προγραμματισμό. Πώ το είχα. Πώ ήθελα να είμαι στο στούντιο. Αλλά θα ήταν επικίνδυνο να είμαι στο στούντιο λίγο. Θα ήταν λίγο επικίνδυνο. Μακριά και αγαπημένη. Γιατί μωρέ, γιατί. Μια χαρά ήταν. Μια χαρά. Λοιπόν, σου έχω ένα θεματάκι πριν πάμε στο διάλειμμα και επανέλθουμε με καιρό, ζώδια, ανέκδοτα κτλ. Να, γιατί αυτές οι διαφημίσεις δεν αποδέχομαι, ρε. Δεν αποδέχομαι. Απόρριψη όλων. Όχι, δεν θέλω. Θέλω να είμαι ο τελευταίος που ενημερώνομαι. Ναι. Και δεν θέλω ούτε τσάγια ούτε βιταμίνες. Πώς κλείνει αυτή η. Θα το βρίσκω τώρα. Μη. Πάει να, γιατί ασχολείσαι ακόμα μαζί του. Ενώ ξέρεις ότι δεν αξίζει. Οι λόγοι που σου οθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Μαζί του, εγώ δεν ασχολούμαι. Του. Μην αντιστέκεσαι. Μην αντιστέκεσαι. Έχει χτιστεί ένας μύθος γύρω από το όνομά μου, ο οποίος δεν με εκφράζει. Έτσι. Δεν σε βρίσκει και αντίθετο. Δεν φύγομαι γιατί. Ναι, γιατί είσαι υπέρ. Αυτή η εκπομπή δεν. Όχι αυτή η εκπομπή. Αυτή η εκπομπή. Το 50% αυτή τη εκπομπή. Το άλλο 50% είναι τη γνώμη όλα στα κάρβουνα. Τις μέρες που λείπει είμαστε. Όλα στα κάρβουνα. Όλα στα κάρβουνα. Μέσα στην πύρα και. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι. Τι γέροντα, Εφραίμ, συνεχίστε. Ναι. Να μα αφορήσει λίγο. Λοιπόν, έχεις ασχοληθεί ποτέ με κοπέλα γενικά? Ενώ ναι. Ξέρεις ότι δεν αξίζει. Εγώ το έχω πάθει. Ναι, ναι. Εγώ το έχω πάθει. Δηλαδή, ξεκινάς να κάνεις κάτι και ενώ ξέρεις ότι δεν θα τραβήξει και πολύ και ότι δεν είναι και ο καλύτερος χαρακτήρας και η καλύτερη εμφανισιακά, ασχολείσαι όμως. Κυνηγάς, θέλεις. Καλύτερη εμφανισιακά δεν. Τι. Αν φίλε... ξέρω ότι δεν είναι καλύτερη εμφανισιακά, ναι. Το ξέρω κι εγώ και δεν έχω αυτή την αυταπάτη, ρε παιδί μου. Όχι, δεν έχω. Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, ότι έχεις, ρε παιδί μου, στο μυαλό σου 5 γυναίκες. Έχω. Πάντα. Αυτή, μόνιμα. Ναι, αυτή λοιπόν που λέμε τώρα δεν είναι, ρε φιλέ. Ναι. Η καλύτερη από δεν τις 5. Δεν είναι κάμπελ, ρε παιδί μου. Ας τις κάμπελ. Όχι, άμα δεν είναι καλύτερη από τις 5, δεν ασχολούμαι. Δηλαδή πάντα κυνηγάς την πάντα ασχολείσαι. Πάντα ασχολείσαι με την καλύτερη που έχεις στο μυαλό σου. Ναι. Δεν θα πας σε μια δεύτερη λύση. Θα σου πω. Πώς είπε ο Αμπέλ Φερέιρα φέτος, πάμε για το πρωτάθλημα. Θέλω δύο θέσεις. Δύο άτομα σε κάθε θέση. Θέλω το πρωτάθλημα, κύριος στόχος. Ναι. Θέλω να το πάρω και αίτητος. Ναι. Θέλω να πάρω και το κύπελο. Θέλω να βγάλω και παίκτες από την ΚΑΠΑ 19. Ωραία. Άμα ξέρω όμως ότι έχω αυτά εδώ πέρα στις επιλογές, θέλω να πάρω το πρωτάθλημα. Αλλά ταυτόχρονα θα δουλέψω και τα υπόλοιπα. Γι' αυτό, είσαι δεν είναι καλό. Γι' αυτό είσαι αργιανός. Αυτό που λέω δεν είναι καλό, βέβαια. Ναι, αλλά τώρα και δεν ακούει καμία. Γι' αυτό είσαι αργιανός. Ναι. Είμαι. Γιατί δεν κοιτάς ποτέ το βάθος πάγκου, φίλε. Δηλαδή κοιτάς μόνο το βασικό. Όχι, κοιτάω. Κοιτάς μόνο το βασικό σου σεντερφόρ. Με τσατίζεις τώρα. Κοιτάς μόνο να έχεις το βασικό σου σεντερφόρ, τον Ιντέγε. Αν θεωρείται βασικό σου επιθετικό. Και μου έχεις, ας πούμε, αλλαγή το Διαμαντόπουλο. Ρε φίλε, ασχολήσου και με δεύτερο-τρίτες λύσεις. Διαμαντόπουλο σε ταχύτητα λες. Ασχολήσου και με δεύτερο-τρίτες λύσεις. Μα δεν μην κοιτάς μόνο τον top στόχο σου. Αυτό λες όμως. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι ο τόπος στόχος μου. Ανοιχτό είναι. Ο τόπος στόχος μου είναι το πρωτάθλημα που θα το σκέφτομαι όλη την ώρα. Αλλά θα παίξω και να βγάλω και παίκτες. Να πάρω και το αίτητο, να κάνω και αυτό, να κάνω και αυτό, να κάνω και αυτό. Δεν θα τα παρατήσω. Γιατί εκείνα είναι που με τρέφουν, που με συντηρούν. Γιατί άμα δεν πάρω το πρωτάθλημα, ένα κυπελάκι δεν είναι κακό. Αυτό εννοώ. Μα, το ίδιο πράγμα λέμε.
Απλά εσύ τώρα να χασμουριέσαι. Αυτά που λες, ναι, ρε φίλε. Αυτό είναι, αυτό είναι. Λοιπόν. Γιατί τώρα η τέτοια επίθεση, εσύ. Κι εγώ. Ένα. Αυτό που ξεκίνησε να πει. Την έρευνα, αυτό ρε παιδί μου. Τη διαβάζει. Ναι. Διαβάζει, έχω, σου είπα, έχω ασχοληθεί, ρε φίλε, με αυτό. Κάποια που δεν αξίζει. Ναι. Και δεν κοιτάω πάντα την τόπα. Έχω και δύο-τρεις καβάτζες. Ναι, αλλά. Δύο-τρεις καβάτζες εννοώ. Ότι. Ναι, ωραία. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει κάπω καλά να το πει. Ναι, αλλά πες ότι είσαι με, τη μία, είσαι με τη μία καβάτζα. Ναι. Και. Όχι, περίμενε, θα σου το πω αλλιώς πάλι με παράδειγμα. Πάτε να δω. Πες ότι. Σωστό. Ψιλοέχεις χάσει το ψιλοχάνεις το πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά έχεις ημιτελικό με την ΑΕΚ. Μπράβο. Ωραία. Ναι. Και βγαίνει απόφαση από το ΚΑΣ και λέει Ολυμπιακός μείον 15. Και είσαι πάνω στο άλογο τώρα για το πρωτάθλημα. Ωραία. Και έχεις σημαντικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν βάζεις τα δεύτερα με την ΑΕΚ. Εννοείται. Αυτό εννοούμε. Πες το αγόρι μου, άντε. Ναι, αλλά ρε φίλε, μέχρι να γίνει αυτή όλα η απόφαση. Τα παράτας, όλα. Μέχρι να γίνει όμως αυτή η απόφαση του ΚΑΣ, είσαι... ναι. Δεν είσαι προσιλωμένο σε ένα στόχο. Ναι, αλλά το περιμένεις κιόλας το ΚΑΣ. Το περιμένεις, ρε παιδί μου, αλλά. Ειδικά φέτος που έχει κοιμηθεί ο Θεός. Ναι, ναι, ναι. Είπαμε στο ΚΑΣ είναι. Ναι. Με σύμβαση κάποιο. Ναι. Λοιπόν. Γιατί ασχολείσαι ακόμα μαζί του ή μαζί της, ενώ ξέρεις ότι δεν αξίζει. Σου έχω λοιπόν τις απαντήσεις. Κατά βάθος ελπίζεις ότι θα αλλάξει. Να αλήθεια. Έτσι. Ναι. Δεύτερον, θεωρείς πως μπορείς να τον σώσεις. Ναι. Τρίτον, δεν θέλεις να μείνεις μόνος σου. Να ένα σημαντικός λόγος, ρε φίλε. Όχι, αυτός είναι δηλαδή, λόγος. Θα σου πω παραδείγματα από τη ζωή βγαλμένα. Έχω φίλο μου κολλητό εγώ αυτή την περίοδο. Πού είναι καψούρες, ρε παιδί, με μια. Ναι, αλλά τα έχει μάλλον αυτή. Αυτός λέει. Ναι, μετά από σένα το χάος λέει. Έτσι λέει για αυτή. Έτσι λέει για αυτή. Μετά από σένα το χάος. Για τον άλλον. Ναι. Ναι. Αυτός λέει πρέπει να περιμένει να χωρίσει ο βασικός του στόχος, η καψούρα όχι, του. Όχι, όχι. Δεν πρέπει να κάνει διεθνή φιλικά. Πρώτα απ' όλα, όταν βλέπεις ότι το πρωτάθλημα είναι ήδη καμπαρωμένο, ναι. Δεν ασχολείσαι. Σταματάς. Δηλαδή είναι σαν να λες τώρα Μπελ Φερέιρα περιμένει ενώ δεν υπάρχει υπόθεση στο ΚΑΣ να προκύψει μια υπόθεση στο ΚΑΣ για να αποκτήσει ξανά ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα το έχει σηκώσει τέλος. Δεν έχει. Α, βασικά και αυτό δεν είναι σίγουρο. Γιατί ναι, άμα... δεν είναι. Ναι, 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 ναι. Δεν μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα τον Αύγουστο. Ναι. Λοιπόν, επίσης. Άμα το ζήσω και αυτό. Όπω εντάξει. Δηλαδή να δω Μπελ Φερέιρα να σηκώνει πρωτάθλημα. Δεν θα πάρω άδεια. Δεν θα πάρω άδεια άμα γίνει αυτό. Είναι τόσο απίθανο γι' αυτό το λέω. Τολμάω και το λέω. Δεν θες να πάει χαμένος ο χρόνος που περάσατε μαζί. Αυτό ναι. Αυτό ναι. Δεν το είχα διαβάσει. Τώρα το αναλάβω. Τι λέει, ο Αμπέλ Φερέιρα είναι σημαντικός. Δεν υπάρχει κανένας, καμία καλύτερη στον ορίζοντα. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αυτό είναι. Είναι μια αλήθεια που όλους μας ενώνει. Αυτό. Αυτή ήταν η έρευνα για αυτό σήμερα. Μας πόνεσε λίγο αυτό στο τέλος. Που λες ρε παιδί μου, δεν πήρα το πρωτάθλημα και θέλω όλα τα κύπελα τα υπόλοιπα να τα βαρώ σφαλιάρες που είναι τόσο μέτρια. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Τα κύπελα. Ναι. Πάμε στο διάλειμμα των 7.30. Επανερχόμαστε με καιρό, με ναι, ανέκδοτα. Ναι, με... ναι καλά, εντάξει. Έχω δεν εγώ... έχεις ιδέα. Ναι, δεν έχεις ιδέα. Δεν έχεις ιδέα. Θεωρείς ότι είναι η καλύτερη σου όχι, ανεκδοτική όχι, μέρα. Όχι. Η καλύτερη μου νομίζω ότι είναι Παρασκευή. Που πέρασε. Ναι. Ήταν ναι, καλή ναι, μέρα. Ήταν εντάξει, βέβαια δεν ξέρω. Άμα το στηρίξω ρε παιδί μου και το χτίσουμε και πάμε λίγο. Δώσουμε πάμε, ένα. Πάμε, ναι, πάμε. Έτσι, πάμε, δώσουμε, πάμε στο διάλειμμα λοιπόν. Μετά από σένα ζω, μετά από σένα δεν ζω, μετά από σένα το χάος. Τι γράφανε παλιά ρε φίλε, ναι ρε. Ένα τυχαίο μήνυμα που λάβαμε είναι, παίξτε λίγο ρουβά ρε. Ναι, λέει ο φίλος ο Αντώνης, βάλτε λίγο ρουβά ρε φίλε. Τελευταία ώρα λέει ένα αφιέρωμα. Δεν ξέρω πώς το ήρθε, αλλά θα βάλουμε. Αν και νεοδημοκράτης λέει πλέον. Αυτό το πειράξει. Όχι, ρουβάς. Εντάξει, δεν πειράζει. Ο Αντώνης τώρα μπορεί να σου έχει κάνει και μήνυση ήδη. Με συγχωρείς Αντώνη. Εγώ ξέρεις, καλημέρα, είμαι... Αντώνη. Τα σέβη μας. Συμβαδίζουν οι απόψεις μας. Τα σέβη μας τον Αντώνη. Καλή λοιπόν. Δουλίτσα και σε σένα. Πάμε να. Ακόμα ακούσουμε... στέλνεις μήνυμα για καφέ να μιλήσουμε για εκείνο το επαγγελματικό θέμα που ήθελες, Αντώνη. Θα σε κράξω. Διευθυντή ψάχνουνε. Θα τα πούμε, λέει, στα δικαστήρια για αυτό που του είπες για την Δημοκράτη.
Θα είμαστε απ' έξω. Θα πάρουμε τον Κούγια, ρε, συνήγορο τον Κούγια. Τώρα έχουμε κονέ. Άμα ακούει ο κύριος Αλέξης. Έχουμε κονέ. Λοιπόν, φίλοι χθοι. Α, ναι. Ναι, 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 πάμε λίγο να. Αντώνη, μείνε συντονισμένο. Σου έχω τραγουδάκι αφιερωμένο μετά για σένα. Τελικά το 20 ποιο το φοράει στον ΠΑΟΚ? Γιατί είχαμε ποτέ θέμα ποιο φοράει το 20 στον ΠΑΟΚ? Επική σκηνή χθε. Εντάξει, τώρα δεν είναι κακό, ρε παιδί. Όχι, ρε, πες τα όλα. Δεν θες να το πω εγώ. Όχι, θα το πω εγώ. Ακούγεται στη μετάδοση του Στέριου, θα έμπαινε αλλαγή ο Βιερίνια. Το 20 το φοράει Βιερίνια. Ναι. Φωνή γνωστή στα δημοσιογραφικά του ΠΑΟΚ να ρωτάει ποιο το φοράει το 20. Αλήθεια. Γνωστή φωνή. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Και έχουμε πέσει και γελάμε όλοι. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Έλα, τώρα πώς να πας για μπάνιο με αυτό, ρε φίλε. Δεν πας για μπάνιο. Μα, ναι, εννοείται. Δηλαδή, δεν πας παραλία με αυτό. Θα πεις το νυχτή. Oh. Κιόλας. Μήπως μπορείτε να με πληρώσετε, γιατί πρέπει να κλείσω ταμείο. Σου χρωστάνε υπερορίες και φεύγεις πιο νωρίς. Βάλτε το τραγουδάκι πρώτα για τώρα. Ναι, βάλουμε το. Ναι, λοιπόν. Κάτσε, ναι, ναι, να βάλουμε. Θα σας προτείνουμε ένα φαγητό για σήμερα. Μια συνταγή, ναι, από εμάς, έτσι. Γιατί όχι. Εγώ δεν έχω προγραμματίσει τι θα μαγειρέψω σήμερα. Μάλλον για σνίτσελ κοτόπουλο με κόβω. Ναι, με καμιά πατατούλα έτσι. Κάντρι. Κάντρι. Ναι, ναι. Σηκωθείτε από τα αυτοκίνητά σας. Ναι. Από το λευγέ της ταχύτητας. Βγείτε έξω λίγο στη διάβαση. Όπου, πάρετε λίγο αέρα. Όπου είστε μποτιλιαρισμένοι, βγείτε έξω. Αγκαλιάστε το διπλανό σας. Πάντα με μέτρα προστασίας, με μάσκα. Μεταξύ, τα ραδιοφωνικά είναι μόνο για Αθηναίους. Εδώ πέρα δεν υπάρχει μποτιλιάρισμα. Τέτοια ώρα δεν έχει. Τέτοια ώρα. Έλα. Κοιτάξτε με λάγνο ύφος την οδηγό στο διπλανό αυτοκίνητο. Κατεβάστε το παράθυρο και ρωτήστε τη. Συγγνώμη, μήπως έχετε ώρα. Άσχετο εντελώς. Μήπως έχετε τη ώρα. Ναι. Πάμε, πάμε, πάμε. Πολύ εισαγωγή έχει αυτό. Ωραία. Είναι μέχρι να. Μπαίνει όμως απότομα. Το νερό. Μπαίνει απότομα όμως. Συνήθως. Αν και είναι λίγο επικίνδυνο. Ναι, 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 για τα αυτιά μας το να μπαίνει λίγο απότομα. Λίγα λόγια του σάκι μας. Έλα, Αντώνη. Κιμπάτσεις. Αντώνη. Αντώνη, λίγο υπομονή ακόμα. Τώρα να. Μέχρι να τελειώσει η κουπούλα. Είμαι σίγουρος τώρα ότι το χορεύει ο Αντώνης. Και είναι το part αυτό που δεν έχει το referendum. Ό,τι εισαγωγή. Πάμε. Να ακούσουμε τώρα και το. Μετά το ρεφρέν ακριβώς. Τώρα πάμε. Έλα. Τώρα μπαίνει το δεύτερο. Ναι, ρε. Το έχω παίξει πολλές φορές. Εντάξει, στα ξέρεις. Τώρα μπαίνει στο δεύτερο. Στο δεύτερο κουπλέ μπαίνει με αυτό. Περιμένετε λίγο, θα ακούσουμε όλο. Τώρα. Θα σου δείξω και ένα άλμπουμ που είμαι μωρό. Από τη βάφτιση και από το στρατό. Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Σας βάζουμε να ακούσετε τραγούδια παλιά. Μη φοβάσαι, θα χορεύουμε με τα φώτα ανοιχτά. Αμφιβάλλεις ακόμα, ρε. Ναι, πότε θα το πει. Το καλό είναι για το τέλος, ρε φίλε. Τώρα... Όλα θα το ακούσουμε τώρα, έτσι. Ναι, την παλαμουτιάζει τώρα. Θα χορέψουμε, ναι, ναι. Θα σου πω ιστορίες, ναι, από τα παλιά. Θα σου δείξω φωτογραφίες. Προσπαθεί να την πείσει τώρα. Και πώς την πείθει στο τέλος τελικά. Πώς την πείθει τελικά. Αυτό είναι το έχει δίδαγμα ηθικό το τραγούδι. Σαν να λέει η άλλη, ρε παιδί μου, ή ο άλλος. Τώρα που πάμε, ναι, για τραγούδι. Δεν με νοιάζει άλμπουμ, ιστορίες παλιές να χορέψουμε. Να το. Απαράδεκτο το κλιπ. Άνθρωπος επηγής. Σπίτι μου να βρεις. Έλα μου σκίστε τα ρούχα μου. Το βίντεο κλιπ είναι απλά μια παράνοια, δεν έχει κανένα νόημα. Το δείχνει να κάνει jet ski, το δείχνει να κάνει με τη μηχανή γύρες. Το δείχνει μέσα στην κέντρα. Αντί να δείξει, ρε φίλε, ένα πιάτο μακαρόνια με κιμά και να φτιάξει. Ξέρεις ότι τη γυναίκα του Φαγκανάκη που την κάνανε θέμα. Γερμανίδα νομίζω. Τι ξέρει κανένα τη γυναίκα του Φαγκανάκη. Το όνομά της λέει είναι Ολάτα. Ολάτα σ' αγαπώ. Λοιπόν. Και τι την κάναν θέμα γι' αυτό. Όχι τίποτα, αυτά ήθελα να πω αυτό, τη χαζομάρα. Εντάξει, Αντώνη, ευχαριστήθηκες. Εντάξει, Αντώνη. Ένα 700 αρικάκι είχαμε πει, εντάξει.
Κάτσε να του στείλω και το IBAN. Ναι, ναι, ναι. Αν είσαι ελεύθερος, φίλε Ιχθύ, τη σημερινή μέρα ανοίγεται μπροστά σου ένας νέος δρόμος για τον ερωτικό τομέα, γεμάτος απολαύσεις, κατακτήσεις, πολλές και ιδιαίτερα αξιόλογες φλερτ και ερωτική τύχη. Επαγγελματικά προβάλλεις την καλή σου εικόνα και φυσικά την δημιουργικότητά σου. Μην ξοδεύεις αλόγιστα. Απλά για να γίνεις αρεστός και αποδεκτός από τους άλλους. Πρόσεχε λοιπόν. Ωπα. Εντάξει. Το έκανε. Φτάνει. Αυτή τη φωτογραφία με έστειλε ο Αντώνης. Το ψέστειλα. Εξαιρετικό. Αυτό δεν είναι το βρειανό μας πόστερ. Και μου λέει ο Σύλλογος Φορτηγατσίδων Βορείου Ελλάδος θα σου ευχαριστεί. Αυτή θα είναι η αυριανή μας τέτοια. Το αυριανό μας πόστερ για την εκπομπή. Εντάξει, σήμερα νομίζω σας ανταμείψαμε με αυτό που ανεβάσαμε. Θα μπουν τώρα οι μεσημεριανοί, θα δουν τι είναι αυτό. Συμνήσαν καλά. Να δούμε λίγο και το δικό μου. Ναι. Χορταίνεις ευκαιρίες, λέει, για ολοκένουργια ξεκινήματα μέσα στη μέρα, αλλά και το ερχόμενο διάστημα που θα σε βοηθήσουν σίγουρα να εμβαθύνεις τις γνώσεις σου. Να περάσει πολύ όμορφα, να καταλαβαίνει την τύχη σου, να διευρύνει ορίζοντές σου και να έχει ωφέλιμες επαφές, να πραγματοποιήσει ευχάριστες μετακινήσεις και ταξίδια και να κάνει σπουδαίους στόχους, λέει εδώ πέρα. Μάλιστα. Θέλω τριαντάφυλλο. Όχι λουλούδι. Κόκκινο. Και αυτό είναι ωραίο. Και αυτό είναι ωραίο. Θέλω. Ποιο θέλω το τριαντάφυλλο. Ποια το λέει αυτό. Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα. Το όνομα του επώνυμου. Χριστίνα Μαραγκόζη. Στέλλα Γεωργιάδη. Στέλλα Γεωργιάδη. Όχι, είναι πολύ κοντά. Ναι, πολύ κοντά. Στέλλα Γεωργιάδη. Να σου πω κάτι, άμα μου έλεγε ότι. Έλα, το Γεωργιάδη είναι το καλλιτεχνικό τη, θα το πίστευα. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Βαντώνει μου το στέλνει. Λοιπόν, όντως γεράσαμε, Αντώνη. Όντως. Αν είσαι ελεύθερος, απολαμβάνεις ασταμάτητα φλερτ, ραντεβού, γνωριμίες και πολλές ευκαιρίες για ένα νέο ερωτικό ξεκίνημα. Κατάλαβα. Επαγγελματικά θα υπάρξουν πολλές εξελίξεις που θα επηρεάσουν θετικά την πρόοδό σου και έναν στόχο σου. Οικονομικά, μάλλον το παράκανες. Φερε πάλι. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τα ίδια και τα ίδια. Εσύ λοιπόν, δεν μας είπες τι έφαγες. Α, και το σκεφτόταν ή πολλά. Ναι, ρε φίλε, νόμιζα να το ξεχάσω, βρε, μου χρήτσα. Την έσκασα μπαμπέσικα. Σου πια. Την Παρασκευή, λοιπόν, λες, έφαγα. Α, να πούμε ότι όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε, 231-0287 και 38 για 10 λεπτάκια ακόμα θα είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, να πούμε τις καλημέρες μας. Την Παρασκευή έφαγα σπιτική πίτσα. Με αλλά χωρίς αλλαντικά. Όχι, την έκανες εσύ. Όχι, την μάνα μου. Χωρίς αλλαντικά. Χωρίς αλλαντικά. Με κασεράκι, έτσι τυράκι, ντοματούλα, ντοματούλα. Ναι, ναι. Και λίγο καυτερί. Και λίγο καυτερί. Ναι, εννοείται. Σαλτσάρα, ναι. Τι φλανάνουν τα αλλαντικά, ρε φίλε, σε τέτοια υπερπαραγωγή. Ναι, εννοείται. Και το Σάββατο έφαγα. Για μεσημέρι, δηλαδή, έφαγε τέτοια πίτσα σπιτική. Ναι, ναι. Το Σάββατο τι έφαγα. Βράδια δεν τρώ. Όχι. Αγγλί είμαστε. Τίνα. Δεν τρώμε. Τίνα. Σάββατο τι έφαγα. Δηλαδή Σάββατο ο Έλληνας που τρώει πιτόγυρο στις 1 η ώρα το βράδυ είναι Άγγλος. Σάββατο έφαγα πίτσα που είχε περισσέψει. Γιατί, γιατί τρώγανε κάτι ψάρια, κάτι τέτοια. Σάββατο μεσημέρι έφαγε πίτσα από την προηγούμενη μέρα. Ναι, γιατί. Γιατί τρώγανε κάτι ψάρια, κάτι τέτοια. Και εγώ είχα δουλειά με site και τέτοια. Οπότε δεν είχα χρόνο να αναλωθώ σε ψάρια και να κλαίγομαι. Ξενέρωτος εντελώς. Και την Κυριακή έφαγα μπριζόλα με κρυθαράκι, παιδί μου, γιουβετσό τέτοια κατάσταση. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, μια κουροδομάτα και ένα κουβάγκο. Ναι, 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 ναι. Τι ωραία. Και παπάρας. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Περίμενε. Α, ναι, ναι, πες. Όλοι οι Έλληνες τραγουδιστές φορούν στην ζώνη τους, στο πανταλόνι φορούν ζώνη. Ακούω. Όχι. Ωραία, μπράβο, ωραία. Ευχαριστώ. Φίλε, με συγχωρείς για το ραντεβού. Έμπλεξα δύο μέρες με το Counter Strike. Είναι πολύ φίλο σου. Πολύ φίλο σου είναι. Πολύ φίλο σου είναι. Μην αρχίζω να παίζω εγώ manager μόνο και με ξεχάσετε για κανένα χρόνο. Έχω να παίξω football manager από την προηγούμενη μέρα της πρώτης μας εκπομπής. Το διανοείς αυτό? 1,5 μήνα. 1,5 μήνα. Έβαλα σε καραντίνα την ομάδα, τέλος. Θα παίξω τώρα στην άδεια. Που κοντεύει. Όλοι οι Έλληνες τραγουδιστές, ναι, στο παντελόνι τους, τι είναι αυτό ανέκδοτο, για να το στηρίζουν, ναι, ναι, φορούν ζώνη. Εκτός από έναν, από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος φοράει τη ράντου. Καλό. 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 Γιατί οι ανήπαντροι είναι πιο αδύνατοι από τους παντρεμένους. Γιατί. Γιατί οι ανήπαντροι μόλις γυρίζουν σπίτι βλέπουν τι έχει στο ψυγείο. Τίποτα. Και πέφτουν στο κρεβάτι. Ενώ οι παντρεμένοι βλέπουν τι έχει στο κρεβάτι και αμέσως πέφτουν με τα μούτρα στο ψυγείο.
Γιατί ανεβοκατεβάζει τη γυναίκα του αυτός? Γιατί είναι gentleman. Α, σαν σερ. Σαν σερ. Τα είχα παλιά με μία κοπέλα, την οποία την έβγαζα έξω για φαγητό. Μια κοπέλα που τη λέγανε Αμαλία. Που την έβγαζα έξω για φαγητό. Βγαίναμε για καφέδες, τέτοια ποτά. Και μια μέρα με παράτησε και πήγε με έναν άλλον. Μετά από κάνα δύο χρόνια τα ξανάφτιαξα πάλι με μια Αμαλία που την πήγε ένα σινεμά, της νίκιασα σπίτι, της αγόρασα και αμάξι. Και αυτή με παράτησε και πήγε με άλλον. Και μετά από δύο χρόνια ακόμη μια Αμαλία μπήκε στη ζωή μου, την οποία την παντρεύτηκα, της έκανα παιδί, πληρώνω τη διατροφή. Ναι. Και αυτή πήγε με άλλον. Μια ζωή πληρώνω Αμαλίες αλωνών. Θεϊκό! Θεϊκό! Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Μπράβο, πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Αύριο δεν δουλεύω. Άρε, πώς και έτσι. Με χάλασε τα. Δεν έζησε το χαμόγελο. Το έχεις σωρώσει. Το balance, το mentality που λέγαμε. Έτσι, έτσι. Λένε ότι η γη θα καταστραφεί από την αδιαφορία των ανθρώπων. Αλλά εμένα τι με νοιάζει. Βρε, βρε. Έχεις κι άλλο? Αυτό, άκου τώρα αυτό. Θα την άξω τα μυαλά μου στον αέρα. Ναι. Να γεμίσει ο κόσμος εξυπνάδα. Έφυγε το Α από ένα μπαρ και μετά είχε κρύο. Το μπαρ, τη λέξη μπαρ, έφυγε το Α και έγινε. αυτό ήταν που μου έφυγε πριν, που, το πρωί που πριν αρχίσει η εκπομπή και έκανα έτσι. Έχω άλλο ένα. Ναι. Α, να το πω. Ναι. Έχετε κανονίσει κάτι για μετά? Θα πάμε να αγοράσουμε λίγο γυαλιά μοιοπίας. Και μετά, μετά θα δούμε. Θα πάμε να αγοράσουμε γυαλιά μοιοπίας και μετά θα δούμε. Θα μελαγχολήσω ύστερα εγώ, ύστερα εγώ. Πώς θα συνεχίσω? Συζητάνε δύο φίλοι. Εμένα οι γυναίκες με λένε και φραπέ. Γιατί? Επειδή τις κρατάω ξύπνιες όλη τη νύχτα. Αυτό είναι για σαλιάριδες. Για σένα δηλαδή. Ήσουν ποτέ από αυτούς που πουλούσαν τον εαυτό τους πολύ ακριβά, ξέρω εγώ, όχι, πριν? Όχι, ποτέ, ποτέ. Ποτέ και σε τίποτα. Για να μην μπορείτε ο κόσμο. Ποτέ και σε τίποτα. Δηλαδή, έχω βαρεθεί πραγματικά και χτες μου έτυχε. Να με θαυμάζει ο κόσμος. Εκτός από αυτό, ακόμα και σε χαζά πράγματα. Δηλαδή, στο FIFA λέει είμαι ο καλύτερος. Ποιος το είπε αυτό ενώ υπάρχω εγώ, ας πούμε? Δηλαδή στο ψάρεμα είμαι ο καλύτερος. Όταν σου λέει ο άλλος σε αυτό είμαι ο καλύτερος, κάτσε ρε φίλε, πού το ξέρεις ότι είσαι ο καλύτερος? Δηλαδή αυτό να μου το πει ένας παγκόσμιος πρωταθλητής, ότι στο άλλο με επικοντό είμαι ο καλύτερος, ναι, θα το παραδεχτώ. Αλλά είμαι λες, να σου κάνω λίγο καρμπονάρα. Ο καλύτερος είμαι. Να σου κάνω μακαρόνια με κιμά, ναι, για να φας. Ναι. Τι εισαγωγάρα είναι αυτό, ρε. Τι εισαγωγάρα. Αυτό το κάνεις τώρα ένα restart και ξαναπαίζεις. Ναι, 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 όλη μέρα. Το έχω κάνει πολλές φορές. Γιατί στράβος ο πύργος της Πίζας? Γιατί? Επειδή όλοι πήγαιναν στον πύργο του Άιφελ. Γιατί σου έχω κι άλλο, περίμενε. Είμαι καλά, ψάξω κι εγώ τώρα. Άντρα μου, 4 ώρες έχεις που κοιτάς το πιστοποιητικό του γάμου μας. Τι γυρεύεις? Την ημερομηνία λήξης. Αυτά τα ωραία τα... για τους παντρεμένους, ειδικά με τις γυναίκες, ναι, το μίσος, αυτά το βγάζουμε, τι ωραία. Ναι. Ακούσει δηλαδή καμιά γυναίκα που σηκωθεί να ανοίξει καμιά πίτα το πρωί 6 ώρα και θα πει πω, τι μισογίνηδες είναι αυτοί. Ναι, ρε φίλε. Βλέμμα σου. Πού δουλεύεις κούκλα και θεά? Πού δουλεύεις κούκλα και θεά? Χειροτερεύει η κατάσταση. Δύσκολες στιγμές περνάω και σε βλέπω όπου πάω. Πώς λέγεται το γάλα που το κάνεις γαργάρες? Γαργάλα. Αν ήσουν άγγελος θα ερχόμουν στον ουρανό. Αν ήσουν όνειρο θα κοιμόμουν συνέχεια. Αν ήσουν δάκρυ θα κλαίγα πάντα. Αλλά αφού είσαι ψώνιο, τι να γίνω, σούπερ μάρκετ? Έκανα ψεύτικο τατουάζ γύρω από το λαιμό μου. Έκανα φιένα.
Θέλω ένα καλό για κλείσιμο, ρε φίλε. Θέλω ένα καλό. Άμα δεν βρούμε καλό για κλείσιμο, δεν κλείνουμε. Ναι. Εντάξει, αυτό παλιό είναι. Δύο φίλοι συζητούν για τις γυναίκες τους. Δεν μου λες, λέει ο ένας, η γυναίκα σου είναι καλή στο κρεβάτι. Τι να σου πω, λέει, λέει ο άλλος. Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Παλιό και ψιλοχαζό. Εγώ βρήκα. Κάτσε, έχουμε φίλο. Μπορεί ο φίλος να έχει κάτι καλύτερο. Ναι, ρε φίλε. Άμα είναι καλό, θα κλείσουμε με αυτό. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Να μας σώσει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Αφού αναφέρατε τον πύργο της Πίζας. Ναι. Γιατί οι μέλισσες πάνε εκεί. Εντάξει, αυτό είναι παλιό. Πες το. Γιατί έχει γύρει. Έτσι ρε φίλε. Δώσε άλλο ένα δώρο, άντε. Ένα συν ένα είναι. Ερώτηση τώρα... προς εσάς. Mm. Ναι. Γεννιέται ένα μαυράκι. Ο Κώστας ο Μαυράκης. Μαυράκι. Ναι. Τα πόδια τι χρώμα είναι. Άσπρα. Μαύρα, ρε. Τα χέρια του. Αφού από κάτω. Α, νομίζω από κάτω. Μαύρα, ναι. Το κεφαλάκι του. Μαύρο. Τα δόντια του. Δεν έχει δόντια, βρε. Δεν έχει δόντια. Τώρα γεννήθηκε, βρε. Άσχετε. Άσχετε, τσίπσιο. Εντάξει. Με πιάσε, εμένα με πιάσε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ξέρεις, είναι το άσπρο, ρε παιδί μου. Σιγά μην το δώσουμε και πριν όλα το νεογέννητο. Έτσι. Το γύρισμα. Ναι. Τι άλλο γρήγορα έχω. Α, σκέψτε. Γιατί τις εκδιδόμενες γυναίκες, να το πω έτσι, τις βάζουν μέσα στα σπίτια και τα αμφί τα αφήνουν στο δρόμο. Και τα? Τα αμφί, τα τρανς, τα αφήνουν στο δρόμο. Γιατί? Γιατί το κρύο θέλει κάκαλα. Πάρε καλημέρα, καλημέρα. Αυτό θα κλείσουμε. Δεν λέμε. Είσαι σίγουρος ότι αυτό θες να χαρακτηρίσει την εκπομπή για σήμερα? Ναι. Νομίζω ότι χαρακτηρίζει την εκπομπή αυτό. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Ήταν το Φρέντο Κωνσταντίνο εδώ στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 με Κωνσταντίνο Τσίψιο. Ναι. Πάμε. Πάμε. Φεύγουμε. Ακολουθεί Κωστή Τσατζαρό, ζούμε σου αθλητήρι και τα λοιπά. Κωστή Τσατζαρό, μόνο γιατί το είπε και δεν σε είναι. Θα στο κρατούσα. Ναι, κουτσο. Ένα αφιερωμένο για τον Κώστα Μαυράκη. Προσωπικός γυμναστής που σε προειδεάζει για επερχόμενες ταινίες. Personal trailer. Γεια σας. Τα λέμε αύριο. Σπάστε τα ρολόγια.